αλλαγές πριν από το τζάμπολ. Να αρχίσουμε από τον πάγκο του Άρη, το Γιάννη Νάτου. Γιάννη. Καλησπέρα για μένα, ακριβώς από τον πάγκο του Άρη, εδώ που ο Αντρέα Μαζόν κρίνει ότι η απουσία του Άλεξ Κέλλης δεν πρόκειται να επηρεάσει τους υπόλοιπους παίκτες και αυτό ίσως να είναι και το μήνυμα που τις έχει περάσει τις τελευταίες ώρες. Ο Ιταλός, ο οποίος έχει ζητήσει ασφυκτική πίεση στην άμυνα και από εκεί πέρα κυρίαρχος άξονες στην επίθεση τους τρεις Αμερικανούς, δηλαδή τον Κάσλ, τον Wilkinson και τον Τζέρεμι Μάσεϊ. Πάμε και στον Νίκο Καραγιώργη. Νίκο. Καλησπέρα και από μένα. Και αφού υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα εξαιτίας των εκατοντάδων χαρτάκινων το οποίο πέρασε, πέταξαν οι οπαδοί του Άρη, να πούμε ότι ο Πίνι Γκέρσον έχει χρησιμοποιήσει ως οδηγό για την ομάδα τον αγώνα της περασμένης Πέμπτης, εκεί όπου ο Ολυμπιακός κατά γενική ομολογία πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες φετινές του εμφανίσεις. Αυτό που θέλει από την ομάδα του είναι να επιχειρήσει και πάλι να τρέξει στον εμφυδιασμό, να πετύχει όσο θα δυνατόν περισσότερους πόντους στον εμφυδιασμό, ενώ περιμένει και πάλι αρκετά από το Χένρι Ντόμερ, κατά το οποίο θα έχει και πάλι από ό,τι φαίνεται αρκετό χρόνο συμμετοχή, με δεδομένο ότι ο Άλεξ Σάκερ είναι στην αποστολή. Έδειξε ότι έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό στο γόνατο, όμως η συμμετοχή του εξακολουθεί να αποτελεί ερωτηματικό, όπως και αυτή του Σοφοκλή Κορτσιανίτη που είναι επίσης στην 12η. Δεν μου λέει δεν βγαίνουν πια τηλεφωνική κατάλογη. Όχι, για να υπάρχουν κίτρινα χαρτάκια. Έχουν υπάρχουν άσπρα πια. Ναι. Λοιπόν, εδώ το παρελθόν βλέπετε, σε 93 ναι, υπάρχει φοβε... έχει... καταπληκτική εντυπωσιακή ισορροπία. Είναι 47-46 στο σύνολο και 41-41 στην κανονική περίοδο. 6-5 στα πλέον, παρά το γεγονός. Είναι λίγες οι φορές που έχουν συναντηθεί και πάντως έχουν περάσει 7 χρόνια από την τελευταία. Αρχίζει το παιχνίδι. Η πρώτη επίθεση είναι για τον Ολυμπιακό με τον Ντόμερκατ. Βγαίνει πάνω του Τσαλδάρης. Σκούνι Πεν. Αστοχή στην πρώτη προσπάθεια. Επιθετικό rebound από τον ίδιο όμως. Αδράνησε και ο Wilkinson. Με τον Κάσλο Πεν. Στακ. Για τον Ματσιγιάουσκας. Κλέβουν οι παίκτες του Άρη. Μάσεϊ. Θα καρφώσει την μπάλα. Βγαίνει ο εφνιδιασμός για τον Άρη. Μετά από 30 δευτερόλεπτα παιχνιδιού. Και αυτές τις φάσεις θέλει ο Αντρέα Ματζόν. Προσπαθώ προφανώς για να τη σταθμίσει. Το μειονέκτημα που είχε. Ο Γκέσον που επέλεξε ένα χαμηλό σχήμα με τρεις κλασικούς περιφερειακούς παίκτες. Από την άλλη πλευρά και ο Άρης που θα προσπαθήσει να, από την αρχή να τρέξει όπως... και να κλέψει όσο το δυνατόν περισσότερες μπάλες. Κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό που έχει όμως μόλις 3 δευτερόλεπτα να εκδηλώσει επίθεση και να δούμε τι... Κουκουλεκίδης που είναι αυστηρός πάντα εκεί με τους πάγκους και συστάσεις στον πάγκο του Ολυμπιακού για να καθίσουν. Ντόμερκατ προλαβαίνει τελικά το σουτ για 3 αστοχή. Το rebound μαζεύει ο Wilkinson. Κάστλ κορυφαίος του Άρη στα play-offs μέχρι στιγμή. Wilkinson. Μάσεϊ. Αποφασίζει τελικά ο Τζέρεμι Μάσεϊ, ο οποίος κρεώνεται όμως με επιθετικό φάουλ. Δεν πέτυχε το καλάθι, πρόλαβε να στηθεί ο Ντόμερκατ. Χάθηκε η επίθεση για τον Άρη και μαζί η ευκαιρία να πετύχει το δεύτερο καλάθι. Εδώ ο Τζέρεμι Μάσεϊ, οι μέσοι όροι του έπεσαν στη διάρκεια των play-offs, ωστόσο παραμένει πάντα συναγώνιστος το ένας εναντίον ενός. Ο Άρης που πιέζει πολύ ψηλά από την αρχή της επίθεσης του Ολυμπιακού, προσπαθώντας να πετύχει αυτό που κατάφερε τώρα ο Τσαλδάρης με την ασφυκτική πίεση να απολέσει ο Ολυμπιακός την κατοχή. Ο Ολυμπιακός που πρόλαβε να χρεωθεί 2 λάθη και σε λιγότερο από 1,5 λεπτό αγώνα. Μια άλλη παράμετρος είναι, έχει αποδειχθεί στατιστικά ότι το δίδυμο στη front line του Ολυμπιακού ψηλού, δηλαδή με Στακ και Ζίζιτς, έχει κάποιες καθυστερημένες αντιδράσεις στην άμυνα. Είναι λογικό ότι ο Άρης θα προσπαθήσει να χτυπήσει αυτό το σημείο. Τουλάχιστον στατιστικά αυτό αποδείχθηκε στα προηγούμενα μάτς. Ο Κάστλ πήρε το φάουλ από το Σκούνι Πεν. Ανανέωσε την επίθεση. Wilkinson κάτω από το καλάθι. Δυσκολεύεται, αλλά αυτή την κίνηση την ξέρει καλά ο Μάικ Wilkinson. 4-0. Πεν. Ο οποίος μπερδεύεται από την καλή άμυνα του Κάστλ. Προϋποθέσεις εφνιδιασμού για τον Άρη Σεραπίνας, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από τον Άντρια Ζίζιτς. Ο Άρης που δείχνει διάθεση να τρέξει και να παίξει κυρίως σφιχτή άμυνα
Time out που ζητάει ο Πίνι Κέρσον βλέποντας ότι το παιχνίδι δεν ξεκίνησε καλά για την ομάδα του. Σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέφουμε στο Αλεξάνδριο, κυρίες και κύριοι. Το time out τελείωσε. 4-0 προηγεί το Άρης, 8 και 6 δευτερόλεπτα πριν, 8 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου. Σφιχτό παιχνίδι, κλειστό. Coach, καλησπέρα. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι όπως το περιμέναμε και όπως είχαμε πει. Ο Άρης μπήκε πάρα πάρα πολύ δυνατά. Αυτό θα κάνει σήμερα, αυτό θα κάνει αν χρειαστεί και στα επόμενα παιχνίδια που έχει την έδρα. Θέλει να διατηρήσει την έδρα την οποία κέρδισε με τόσο κόπο στη regular season. Απέφυγε το λάθος στο πρώτο παιχνίδι όπου και πήρε το μάτι στην παράταση. Ο Άρης είναι ήδη ευνοημένος των αγώνων, πέρασε μια σειρά αγώνων χωρίς να χάσει τα κεκτημένα και έτσι από εδώ και πέρα θα δούμε τρία παιχνίδια όπου οι έδρες θα παίξουν, πιστεύω προσωπικά, καθοριστικό ρόλο. Οι ομάδες που έχουν την έδρα θα παίξουν και θα μπουν πάρα πολύ δυνατά, πράγμα που σημαίνει ότι το Αλεξάνδριο, το οποίο είναι μια πάρα πολύ καυτή έδρα, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αβαντάζ για τον Άρη. Αυτό βέβαια πρέπει να συνοδευτεί και από παιχνίδι με μυαλό, από καλό κοντρόλ. Και από την άλλη βέβαια δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ότι ο Ολυμπιακός των Αστέρων του ρόστερ, του ακριβοπληρωμένου ρόστερ, είναι στη θέση να κάνει το κακό και ο Άρης το έχει υπόψη του αυτό. Και θα, οπωσδήποτε το παιχνίδι δεν προδικάζει τίποτα από την αρχή. Πέρα ότι από το θα δούμε ένα πάρα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Πιστεύω ότι η δύναμη θα δώσει τη θέση σε οποιοδήποτε άλλο προσόν κάθε της ομάδας. Το μεταξύ ο Σκούνι Πεν πέτυχε καλάθι στην εκπνοή, ένα απίστευτο καλάθι τριών πόντων από τα 8 μέτρα, προσπαθεί να πατήσει ο Τσαλδάρης. Μπαλά τελικά την κρατάει ο Ντόμερκατς στην κατοχή του Ολυμπιακού. Σκούνι Πεν. Ζίζιτς για τον Ματζιγιάουσκας, οι δύο Λιθουανοί. Ενδεχομένως θα δούμε πολλές φορές αυτή την αναμέτρηση δύο Λιθουανών. Ο Σαραπίνας κρεώθηκε με το φάουλ. 6 και 56 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, 4-3. Το Αιγαίο το Άρης, εδώ βλέπετε τη φάση και το φάουλ του Σαραπίνας. Νίκο, κάτι ήθελες. Να πούμε καταρχήν ότι ο Στέλιος Κουκουλεκίδης κάνει συστάσεις στον Πίνι Γκέρσον και του λέει ότι θα πρέπει να είναι αυτός ο μοναδικός ο οποίος πρέπει να σηκώνεται και να δίνει οδηγίες στους παίκτες. Κανένας άλλος, κανένας εκ των συνεργατών του, το Σταύρος Σινιάδης ή κάποιος από τους παίκτες. Από εκεί πέρα ο Ισραηλινός τεχνικός πήρε το time out περισσότερο για να αφυπνίσει τους παίκτες του, οποίοι έδειχναν να είναι νοθροί στο ξεκίνημα αυτό μετά από αυτούς τους 5 συνεχόμενους πόντους που πέτυχαν και θέλει πιο καλές επιθέσεις. Έκανε κάποιες παρατηρήσεις στο Σκούνι Πεν για την οργάνωση του παιχνιδιού, καθώς πιστεύει ότι ο Αμερικανός δεν οργάνωνε όπως έπρεπε τις επιθέσεις του Ολυμπιακού. 4-5 πέρασε μπροστά ο Ολυμπιακός με αυτό το 5-0 σερί. Χάστλ. Βίλκινσον προσπαθεί να απαντήσει και τα καταφέρνει. 6-5 από τον Μάικ Βίλκινσον, ο οποίος έχει 4 από τους 6 πόντους του Άρη. Ζίζιτς. Προσπαθεί, δεν τα καταφέρνει. Καλή άμυνα από τον Βίλκινσον. Τσαλδάρης. Σεραπίνας. Κάστλ. Σεραπίνας. Με τον Ντόμερκατ. Βίλκινσον για τον Κάστλ. Σουτ για 3 από τον Αμερικανό, αστοχή. Πεν μαζεύει. Προσπαθεί να τρέξει ο Σκούνι Πεν και τελικά τα καταφέρνει. 6-7. Πόντο πόντο οι δύο ομάδες μετά από αυτό το σερί του Ολυμπιακού. Κάστλ. Υπάρχει μισματσάπ και το εκμεταλλεύεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάικ Βίλκινσον, ο οποίος δείχνει να έχει διάθεση αυτά τα πρώτα λεπτά. 6 πόντους έχει στιγμίσει το παιχνίδι. Ντόμερκατ. Προσπαθεί να βγάλει ανεπιτυχώς όμως για τον Ζίζιτς. Κάστλ, προϋποθέσεις ευνηδιασμού για τον Κάστλ. Βγαίνει τελικά με τον Τσαλδάρη. 17. Λοιπόν, ο Άρης είναι αυτός που τρέχει σήμερα. Τουλάχιστον βγάζει αυτούς τους δύο ευνηδιασμούς. Και Χαρίς και Γιαννούλης είναι οι δύο απαντήσεις των προπονητών. Ματζιγιάουσκας. Προσπαθούν να κλέψουν οι παίκτες του Άρη και τα καταφέρουν. Τσαλδάρης και βλέπετε πως τρέχει ο Σαραπίνας, ο οποίος θα φτάσει στο καλάθι. 12-7. Ο Άρης χτυπά τον Ολυμπιακό με το ίδιο ακριβώς τρόπο που είχε χτυπήσει ο Ολυμπιακός εδώ τον Άρη στο Αλεξάνδριο στο πρώτο παιχνίδι, τουλάχιστον στην αρχή του παιχνιδιού. Πεν. Βγάζει για τον Ντόμερκατ. 6 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό, 4 Ματζιγιάουσκας, ψάχνει το σουτ. Στην εκπνοή και πάλι ο Τσαλδάρης τελικά
μαζεύει για τον Άρη. Του δείχνει να ελέγχει το ρυθμό. Σεραπίνας για τρεις. Αστοχή, ο Κάστρο όμως μαζεύει. Μάσεϊ, χάνει όμως την μπάλα. Ντόμερκατ, έξυπνο φάουλ από τον Τσαλδάρη. Για να μην βγει ο ευνηδιασμός του Ολυμπιακού. Το μάτς παίζεται σε έναν πολύ γρήγορο, θα το χαρακτήσω ακόμη και δαιμονιώδη ρυθμό. Ο Άρης από την αρχή πιέζει πάρα πολύ και πιέζει ψηλά. Ο Ολυμπιακός βρήκε την ευκαιρία δύο-τρεις φορές να φύγει στον ευνηδιασμό με άξονα τον Μπεν. Και τώρα πια ο Γκέρσον κάνει κάποιες διορθωτικές αλλαγές με τον Άκερ, τον οποίο βάζει πολύ γρηγορότερα και πάντως τον χρησιμοποιεί σε πείσμα των προβλέψεων και με τον Χαρίση που πρόκειται από μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Και ο Ματσόν πάντως. Και από τον Ματσόν. Που έβαλε Ηλιάδη και Γιαννούλη. Λάθος του Ολυμπιακού και είναι το έκτο λάθος του Ολυμπιακού σε 6 λεπτά αγώνα. Ο Άρης έγινε σε 6-0 από το 6-7. Εδώ βλέπετε τους πόντους από τους ευνηδιασμούς. 3 στους 4 έχει πετύχει ο Άρης. Έναντι ενός που έχει βγάλει ο Ολυμπιακός. Κάστλ γίνει ψηλά για βοήθεια ο Γιαννούλης. Τσαλδάρης για τον Κάστλ. Το φάουλ από τον Ζίζετς ψηλά. Πάνω στον Τερελκάστ είναι το Μανώλης Παπαμακάριος. Εν τω μεταξύ ετοιμάζεται και εδώ βλέπετε το φάουλ του Ζίζετς. Και παίρνει τη θέση του Σκουνιπέν. Και ήδη ο Ολυμπιακός, ο Γκέρσον, έχει αλλάξει και τους τρεις περιφερειακούς παίκτες του μέσα σε 6 λεπτά. Δηλαδή και Πεν και Ντόμερκαν και Μπουρούς και ετοιμάζει τώρα. Στη θέση του Ζίζιτς. Αλλαγές επί αλλαγών. Άκερ, Μπουρούσης, Τακ, Χαρίσης και Παπαμακάριος είναι οι πέντε που έχει επιλέξει ο Πίνι Γκέρσον. Γιαννούλης. Κάστλ. Τσαλδάρης. Κλείνεται όμως από τον Άκερ γρήγορα. Τσαλδάρης θα βγάλει για τον Ηλιάδη. Μαζεύει ο Άκερ. Σπαθεί να πιέσει για την πρώτη πάσα ο Μάσε και να κάνει παγίδα με τον Κάστλ. Άκερ. Αστοχή, Γιαννούλης, μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Ως παρενέβη και ο Μπουρούς εκεί και πίεσε. Είναι σωστή υπόδειξη. Δεν φεύγει από τα χέρια του Γιαννούλη μπάλα. Για να δούμε εδώ. Τουλάχιστον η πρώτη εκτίμησή μου αυτή είναι. Από τα χέρια του Γιαννούλη, ναι. Από το δεξί χέρι. Γιάννη, κάτι ήθελες. Καθώς ο Αντρέα Ματζόν έδειξε τις προθέσεις του και έβγαλε ήδη τον Μάικ Βίλκινσον, θέλει να κάνει διαρκώς αλλαγές για να μην χαθεί η ένταση στην άμυνα. Βλέπουμε ενώ είδε ο Ιταλός και ενώ ο Άρης ξεφεύγει στον ευνηδιασμό. Καλά πήγε φάουλ από τον Σάββα Ηλιάδη. Και βγάζει τον τέταρτο ευνηδιασμό ο Άρης. Είναι 8 πόντους δηλαδή από ευνηδιασμό και ο Σάββας Ηλιάδης έχει δυνατότητα. Αν ευστοχίσει αυτό το έμεσο τρίποντο, η διαφορά είναι μεγαλύτερη στο παιχνίδι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η ροπή που έχει ο Άρης απόψε στους ευνηδιασμούς. Αλλά είναι επίσης εξής εντυπωσιακές και οι ευκαιρίες που του παρέχει ο Ολυμπιακός για να φύγει στον ευνηδιασμό με κατοχικές επιλογές. Από δύο-τρεις φορές ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία να παίξει pick and roll, όπως εδώ που εκλάπει η μπάλα. Σαν Βασιλιάδης καθυστέρησε το στο ταμπλό να γράψει το καλάθι του Σάββα Ηλιάδη, ο οποίος πετυχαίνει και την βολή. Με αυτό το έμεσο τρίποντο ο Άρης προηγείται με 8 πόντους, 15-7. 3 λεπτά, κάτι περισσότερο από 3 λεπτά για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Πεν. Είναι ψηλά ο Γιαννούλης για βοήθεια. Στακ. Αρίσης, 6 δευτερόλεπτά. Σκυλίσει άμυνα από τους παίκτες του Άρη και να ένα ακόμη λάθος, το 8ο για τον Ολυμπιακό. Αποτέλεσμα της εξαιρετικής αμυντικής προσπάθειας των παίκτων του Άρη. Άρη 2 και 49 ακόμη. Ο Άρης έχει 6 ασίστ, ο Ολυμπιακός έχει 8 λάθη. Είναι δύο στατιστικά στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και το ενδιάμεσο σερί Δημήτρη του 9-0 και τη διαφορά των 8 πόντων που σχηματοποιείται αυτή τη στιγμή. Αλλαγή, Βασιλόπουλος στη θέση του Ράιαν Στακ. 14 λάθη έχει μέσω όρο Ολυμπιακός και ήδη έχει χρεωθεί τα 8 σε αυτή την πρώτη περίοδο. Αυτό δεν μπορεί να μιλάει και τίποτα, μπορεί και πολλά. Και υποψιάζομαι ότι ο Ολυμπιακός θα πατήσει με μια άμυνα ζώνη, τουλάχιστον η πρώτη διάταξη των παικτών του στα μετώπιστα αυτό υποδηλεί. Όπερ ναι. Και γένετο. Ναι, ζώνη 2-3. Μάσεϊ.
Κάστλ για τον Καλαϊτζή. Γιαννούλης κόβεται. Και φάουλ από τον Ταρελ Κάστλ. Πέμπτο ομαδικό. Αυτό σημαίνει ότι ο Σκούνι Πεν θα σουτάρει βολές. 4 έχει και ο Ολυμπιακός, που σημαίνει δηλαδή από το επόμενο φάουλ και ο Άρης θα έχει δικαίωμα για βολές. Ο Παντελιάδης θα πει στην πεντάδα του Άρη, στη θέση του Ταρελ Κάστλ. Το είδατε, την τελευταία φάση και το φάουλ. Πάρει μια διακοπή καθώς Γιάννη. Η μπάλα είναι από πλάγια καθώς υπήρχε λάθος στο ταπλό. Είχαν γράψει 4 φάουλ, ο Άρης ήταν στα 3. Αυτό ήταν το 4ο από το επόμενο φάουλ που θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Στάρει βολές. Κουρούσης πετυχαίνει το καλάθι από την ασίστ. Σπάει αυτό το αρνητικό σερί για την ομάδα του. 15-9. Μιλιάδης. Μάσεϊ. Παίρνει την εσωτερική. Ο Τζέρεμι Μάσεϊ από το καλάθι. Είναι λίγο Walter Berry. Αριστερό. Οι πυρουέτες. Δεν είναι της κλάσης του Truth, αλλά... Εντάξει. Είναι ωστή και πολλές ποικιλίες. Αστοχή ο Σκούνι Πεν. Συνεχίζονται οι ανορθόδοξες επιλογές στην επίθεση του Ολυμπιακού. Καλαϊτζής. Και εξαιρετική άμυνα βεβαίως του Άρη. Το φάουλ από τον Άκερ πάνω στο Σάβα Ηλιάδη. Πέμπτο ομαδικό. Εκτός αν και πάλι είναι λάθος το ταπλό. Ο Άρης μέχρι στιγμής έχει πετύχει το βασικό στόχο του, που ήταν να ελέγξει το ρυθμό. Και τον ρυθμό τον ελέγχει μέσα από την καλή άμυνα που αρχίζει από πολύ νωρίς και που δεν έχει επιτρέψει τον Ολυμπιακό να κάνει το παιχνίδι, τουλάχιστον να κάνει αυτά τα οποία έχει σχεδιάσει στο μυαλό του ο Πίνι. Ναι. Το ένα ζητούμενο είναι δηλαδή η καλή άμυνα που την παίζει μέχρι στιγμής ο Άρης, καθώς έχει πετύχει τους μισούς πόντους περίπου από τους 17, έχει βγάλει 4 ευνηδιασμούς. Ένα άλλο ζητούμενο είναι ένα καλό ποσοστό στις βολές, το οποίο θέλει ο Άρης. Μέχρι στιγμής 2 στις 3, ακόμη είναι πολύ νωρίς όμως το παιχνίδι. Χαρίσεις. Για τον Πεν, 18-9. Σκούνι Πεν, το φάουλ πρέπει να χρεωθεί στον Παντελιάδη. Το παρελίγο παρεξήγησε, αλλά επενεύει ο Στέλιος Κουκουλεκίδης. Για να δούμε εδώ και πάλι. Βλέπω το φάουλ. Τα βρήκαν ο Καλαϊτζής και ο Πουρούσης εδώ μεταξύ. Εντάξει, είπαμε, είναι ένα παιχνίδι, η σειρά όλη είναι γεμάτη ένταση. 18-10. Σε διψήφιο αριθμό πόντων ο Ολυμπιακός. 1-41 πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Και 18-11 τώρα. Ο Πέμπτο μεταξύ συνεχίζει. Είναι μοναδική εξόδου μας με τον Άρη και ήδη 7. Από τους 11 πόντους του Ολυμπιακού. Παντελιάδης για 3. Εύστοχος και ο Σπύρος Παντελιάδης. 21-11. Διαφορά στους 10 για πρώτη φορά. Ο Άρης που ξεκινά εντυπωσιακά σε αυτή την πρώτη περίοδο. Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε υπεροπτικά εδώ την ευκαιρία που είχε ο Παντελιάδης να κάνει ελεύθερο σουτ. Άκερ. Προσπαθεί να βγάλει, δεν τα καταφέρνει όμως τον Μπουρούση. Ηλιάδης κλέβει. Βολεύεται. Καλαϊτζής τελικά. Για τον Ηλιάδη, βγάζει για τον Τζέρεμι Μάση, ο οποίος αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Εξαιρετική η επίδοση του Άρη σε άμυνα και επίθεση, 23-11. Με 5 στους 6 ευνηδιασμούς από τον Άρη και αφετηρία βεβαίως, πολύ καλή άμυνα. Ο Άρης έχει παίξει, Δημήτρη, ένα σχεδόν τέλειο πρώτο δεκάλεπτο και σε ό,τι αφορά την ευστοχία του στην επίθεση και σε ό,τι αφορά κυρίως την αμυντική φαρέτρα που ήταν από την αρχή γεμάτη. Ο Ολυμπιακός έχει μια σχετική αμηχανία, ψάχνοντας αμυντικές επιλογές και σχήμα που θα μπορέσει να παίξει επίσης και να ανακαιτήσει την επιθετικότητα και στην άμυνα του Άρη. Σκούνι Πεν, εδώ μεταξύ είπαμε ότι είναι ο μοναδικός, η μοναδική απειλή στο καλάθι του Άρη. 23-12. Ο Σκούνι Πεν έχει 3 στις 3, 1 στα 3 τρίποντα. Ένα στα 3 δίποτα και ένα στο 1 τρίποντο. Η διαφορά στους 10. 23-13. Έχουμε πει στο τελευταίο λεπτό. Καλαϊτζής, Ηλιάδης.
Μάσεϊ, Λαϊτζής, Αντελιάδης. Αντελιάδης για τρεις. Αστοχή, επιθετικό rebound όμως από το Σπύρο Παντελιάδη. Γιαννούλης για τον Παντελιάδη, προσπαθεί να πάρει την εσωτερική. Μάσεϊ, Καλαϊτζής. Αλλά μάλλον δεν είχε προορισμό τον Ηλιάδη. Χάθηκε επίθεση για τον Άρη, 21 δεύτερα ακόμη. Όλα για τον Ολυμπιακό. Υπέδειξε άλλωστε και ως, ο Πίνι Γκέρσον ως τον Σκούνι Πεν. Και μάλλον ο Πεν θα είναι αυτός που θα αναλάβει. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι, αλλά δεν θα μπει αυτό. Παντελιάδη θα πετάξει την μπάλα. Άρα λίγο πιο δυνατό. Λοιπόν, 23-13 είναι σκορ πρώτου δεκαλέπτου. Ό,τι καλύτερο για τον Άρη που ξεκίνησε εντυπωσιακά με αφετηρία την εξαιρετική άμυνά του. Τους πολλούς ευνηδιασμούς που έβγαλε, πολλά περισσότερα θα πούμε σε λίγο. Πάρα πολύ δυνατό ο Άρης, με πάρα πολύ δυνατή άμυνα, αλλά και με καθαρό μυαλό τόσο εναντίον της, του man-to-man όσο και εναντίον της ζώνης. Βγάζει καλές επιλογές. Μπορεί να μην είναι πολύ εύστοχος, οι επιλογές όπως είναι καθαρές είναι αντιθέσεις με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει παντικηδευτεί στην άμυνα του Άρη, στη δύναμη του παιχνιδιού, έχει πάρα πολύ μικρή συγκομή 10 πόντους, αλλά το βασικότερο που βλέπουμε, Δημήτρη, είναι η αλλαγή της εικόνας όσον αφορά τα λάθη. Αν θυμάστε την περασμένη Κυριακή, τα λάθη ήταν αντίστροφα και ο Ολυμπιακός είχε 7-7 ευνηδιασμούς. Τώρα ο Άρης από τα αβίαστα λάθη των παιχτών του Ολυμπιακού έχει 5-6 ευνηδιασμούς και 4-5 κατοχές άνετες χωρίς να κινδυνεύσει καθόλου. Αυτή νομίζω είναι η εικόνα και η διαφορά που βλέπουμε. Προσπαθεί να κλέψει άλλη μια φορά ο Σάββας Ηλιάδης. Κλέβουν οι παίκτες του Άρη. Ηλιάδης, ένας ακόμη ευνηδιασμός και μετράει βεβαίως το καλάθι. 27-13. Πόσοι ευνηδιασμοί είναι, 5? 6 στους 7. Νίκο. Ο Γκέρσον επέλεξε ένα σχήμα κοντό με ταυτόχρονη παρουσία στην πεντάδα Καρίση και Πέν για να κυκλοφορήσει καλύτερη μπάλα για να πάει σε πιο ορθόδοξη επιθέση ο Ολυμπιακός. Κάτι βέβαια που δεν εξηγεί στις πρώτες αυτές επιθέσεις της δεύτερης περίοδου. Και ανέβασε εδώ και δύο φάσεις τον Βασιλόπουλο στο 4. Από την τελευταία φάση του πρώτου επιχρόνου, έχουμε καλά δει. Ανάσα για τον Ολυμπιακό από τον Ματζηγιάουσκας. 27-16. Ο Άρης έχει δείξει μια αξιοπρόσεκτη υπομονή και ένα πολύ καλό passing game. Αυτό που λέμε κυκλοφορία της μπάλας ως Ολυμπιακός σε άμυνα ζώνης. Το έδειξε και στην προηγούμενη φάση χαρακτηριστική ήταν με τον Τέρελ Κάσλ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ακριβώς. Ψάχνει τον παίκτη κάτω από το καλάθι. Wilkinson ελευθερώνεται. Ο Wilkinson που είναι σε καλή μέρα ξεκινάει εντυπωσιακά με 5 στα 5 σουτ. 2 πόντων. Είναι ο πρώτος παίκτης που φτάνει σε διψήφιο αριθμό πόντων. 10. 29-16. Ματσιγιάουσκας. Άστοχος αυτή τη φορά. Τρέχει και μαζεύει ο Mike Wilkinson. Ο Ολυμπιακός είναι και πάλι όπως ήταν, είναι αρκετές φορές στη σεζόν. Όχι πάντοτε μονοδιάστατος, αλλά είναι προβλέψιμος. Αυτή τη στιγμή εξαρτάται αποκλειστικά από τις ωρέξεις που έχει ο Πεν. Και δεν έχει δεύτερο παίκτη, δεν έχει δεύτερο άνθρωπο. Τη στιγμή που ο Άρης έχει και 2 και 3 για να τραβήξουν το σκοράρισμα. Γιαννούλης ελευθερώθηκε προς στιγμήν όμως. Αστόχησε. Στην τελική προσπάθειά του, 29-16, Χαρίσης τώρα. Χαρίσης το φάουλ από τον Γιώργο Καλαϊτζή και ο λόγος στο Γιάννη Νάτου. Γιάννη. Η τελευταία επίθεση του Άρη ήταν ακριβώς όπως την είχε σχεδιάσει ο Αντρέα Ματζόν, καθώς έχει ζητήσει από τον Γιαννούλη να παίρνει την μπάλα και να παίζει στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας με αντίπαλο τον Μπουρούση, ώστε να τον φτύρει ίσως ή να πετύχει τον goal foul. Από εκεί πέρα έχει δώσει μεγάλη έμφαση ο Ιταλός στις επιστροφές του Άρη, δεν θέλει να δεχτεί κανέναν ευνηδιασμό η ομάδα. Χαρίσης για τον Μπουρούση. Σκούνι Πεν. Αποφασίζει να διεισδύσει, θα πετάξει την μπάλα ο Μπουρούσης. Επιθετικό rebound και το φάουλ από τον Γιάννη Γιαννούλη. 7:53 ακόμη για το ημίχρονο. Εδώ ο Γιαννούλης είναι το δεύτερο ομαδικό. Πρώτο για τον έμπειρο σέντερ του Άρη. Και αλλαγή. Ο Τζέρεμι Μάσε εδώ και πάλι η τελευταία φάση. Μάση που θα πάρει τη θέση του Γιαννούλη, ο Παπαμακάριος τη θέση του Χαρίση, ο οποίος φαίνεται ότι δεν επαναλαμβάνει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, την εμφάνιση του πρώτου αγώνα στο Αλεξάνδριο. Ο Γιάννης Μπουρούσης θα έχει δικαίωμα για βολές. Πετυχαίνει τον τρίτο πόντο του στο παιχνίδι, 29-17. Τα ποσοστά του Ολυμπιακού πάντως είναι μετριότατα. 3 στα 10 δίποντα, 2 στα 5 τρίποντα.
Αστόχησε ο Μπουρού στη δεύτερη βολή. Λόμπα για τον Wilkinson. Δεν προλαβαίνει ο Πεν. Η επίθεση είναι και πάλι για τον Άρη. Ο Ολυμπιακός έχει χρεωθεί 10 λάθη μέχρι στιγμής. Ο Άρης που έχει παγιώσει μια διαφορά σε διψήφιο νούμερο πόντων. Και είναι η ομάδα η οποία δείχνει και, και στην επίθεση και στην άμυνα ότι ελέγχει το μάτς. Το έχει φέρει εκεί που θα ήθελε από την αρχή ο Μάτσον. Wilkinson. Το rebound από τον Βασιλόπουλο. Το πρώτο άστοχο σουτ του Mike Wilkinson. Πεν. Βγαίνει γρήγορα πάνω του ο Σα Βασιλιάδης. Σπάθησε να κλέψει, δεν τα κατάφερε ο Μάσεϊ. Ματσιγιάουσκας, 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Λουθιανός προσπαθεί να βγάλει. 6-5 δευτερόλεπτα. Δεν θα προλάβει να κάνει οργανωμένη επίθεση. Πετάει την μπάλα ο Παπαμακάριος. Δεν μετράει το καλάθι. Δεν μετράει, καθώς αυτό ο Μπουρούσης πέτυχε το καλάθι με φόλο, ενώ ο χρόνος είχε εκνεύσει. Διακός δεν έχει βρει ακόμη την ισορροπία στο παιχνίδι του. Δεν μπορεί να τη βρει πρώτα απ' όλα, γιατί ο Κέρσον κάνει συνεχείς αλλαγές στην προσπάθεια του να βρει μια διάταξη, ένα σχήμα και ένα δόγμα το οποίο θα μπορέσει να φέρει τον Ολυμπιακό να τον κάνει ανταγωνιστικό. Κάστλ. Σκολεύτηκε από τον Παπαμακάρη, ο οποίος πίεσε. Και έχει πολλές τραβηγμένες τελικές προσπάθειες ο Ολυμπιακός. Είτε στο τέλος του χρόνου, είτε υπό ασφυκτική πίεση που δεν είναι επιλογές. Θα πρέπει να εκδηλώσει επίθεση ο Άρης, καθώς εκνέει ο χρόνος. Εδώ ο Μάσεϊ. Ουσιαστικά πετάει την μπάλα. Βήματα. Λεώθηκε ο Τζέρεμι Μάσεϊ. Γλίστρησε εκεί προς το παρόν. Έχασε την ισορροπία, το έχασε το ρυθμό του. Είναι το πέμπτο λάθος του Άρη έναντι των 11 του Ολυμπιακού. Τα μισά λάθη. Ο Άρης επίσης έχει 7 κλεψίματα έναντι 2 του Ολυμπιακού και υπερτερεί και στη δημιουργία με 10 assist που αποτέλεσαν τις προϋποθέσεις των επνηδιασμών έναντι των 4 του Ολυμπιακού. Και βεβαίως αυτό το υψηλότατο ποσοστό των 75%, δηλαδή 12 στα 16 σουτ 2 πόντων, οφείλεται πολύ στους επνηδιασμούς του Άρη. Ο Μπουρούσης για 3 προσπαθεί, δεν τα καταφέρνει, αλλά δεν βρέθηκε εκεί παίκτης του Άρη να μαζέψει το rebound. Κόβεται ο Μάσεϊ. Εξαιρετική φάση. Και το φάουλ από τον Βασιλόπουλο που προσπάθησε να υπήρξε κλείσει. Εκεί και ένα πολύ τρυφερό, μόνο ότι συνιστά οξύμορο σχήμα trash talking του Μάσεϊ με τον Ντόμερκαν. Κάτι του είπε. Α, εδώ. Με το χαμόγελο Μάσεϊ πάντως. Όπως πάντα, ως συνήθως. Λοιπόν, 20-17, η καλή άμυνα του Άρη συνεχίζεται. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βρει ρυθμό, δεν μπορεί να βρει παίκτες. Τώρα σταμάτησε και ο Σκουνιπέν. Ολυμπιακός εδώ και αρκετές επιθέσεις έχει αλλάξει την άμυνα του. Προσπαθεί να βγει, να πιέσει και να κάνει αυτό που έκανε ο Άρης από την αρχή. Δηλαδή να ανεβάσει την πίεση πολύ ψηλά, να μην επιτρέψει τον Άρη να κυκλοφορήσει καλά την μπάλα. Κάστλ. Βγάζει για τον Ηλιάδη. Wilkinson και το φάουλ από τον Σκουνιπέν. Στα 10 δευτερόλεπτα. Διαμαρτύρεται ο Αμερικανός, αλλά κατέβασε τα χέρια. Είναι το δεύτερο ομαδικό, δεύτερο και προσωπικό του Σκουνιπέν. Χαρίσεις, βάζει, βγάζει ο Πινικέρσον. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αν μπορούσαμε να είχαμε αναπαράσταση στατιστική των αλλαγών που έχει κάνει ο Γκέρσον μέχρι τώρα. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, δεν υπάρχει πεντάδα η οποία να έπαιξε παραπάνω εκεί, 5 μαζί από 1,5-2 λεπτά. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι. Καλαϊτζής για τον κυρίως ανακατεύει πάρα πολύ τράπουλα ο Γκέρσον στην περιφέρεια, αλλά μέχρι στιγμής πέραν του Πεν ουδέν. Μάσεϊ για τον Λιάδη. Τα ταμπασίματα που συνεχίζει τις διεισδύσεις. Ο Μάσεϊ τελικά διαπυρός και σιδήρο εκεί, πετυχαίνει το καλάθι, 31-17, ο Μάσεϊ φτάνει τους 8 πόντους στο παιχνίδι. Παπαμακάριος. Το διπίεση του Μάσεϊ, σφύριγμα. Φάουλ, δεν ακούστηκε βεβαίως και πού να ακουστεί άλλωστε. Του Καλαϊτζή. Ο οποίος δείχνει να μπορεί. Ναι, αλλά και ο Ράιαν Στάκ. Υπάρχει ισορροπία στα σφυρίγματα ως τώρα. Αν αυτή αποτελεί μια παράμετρος που χρήζει συζήτηση, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να
αναλωθούμε σε μια τέτοια κουβέντα τώρα. Είναι 8-7 τα φάουλ πάντως. Ντόμερκατ. Για το Χαρίση. Χαρίσης για τον Ντόμερκατ. Που ήταν εξαιρετικό στο παιχνίδι του στα δύο ειρήνης και φιλίας. Μπουρούσης. Προσπάθησε να κλέψει. Ο Μάση. 13 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Καλές και κέρυες αντιδράσεις ο Άρης στην προσπάθεια του Ολυμπιακού να παίξει πίκ και ανόλου συνεχώς. Νομίζω δεν του είχε βγει καμία φάση μέχρι στιγμή του Ολυμπιακού σε αυτό το στυλ. Να είναι απαγίδα εκεί από τον Σαλδάρη και τον Μάση πάνω στον Ντόμερκατ. Χαρίσης. Προσπαθεί να βρει διάδρομο ανεπιτυχώς όμως. Καλαϊτζής. Ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής έχει ένα τσαπατσούνικο στυλ παιχνιδιού στην επίθεση, κάτι που βεβαίως δεν μπορεί να του δώσει τη δυνατότητα να πλησιάσει. Δεν είναι ο καλύτερος σουτέρ, αλλά ο Τζέρεμι Μάση, αλλά βρέθηκε ο Μάικ Γουίλκινσον. Ο Μάση ήταν καλύτερο για αυτόν να επιχειρήσει τη διείσδυση. Αυτό το στυλ αλαπέρι που είπε και εσύ, Βασίλη, νωρίτερα. 31-17, άκερ και πάλι στην πεντάδα, στη θέση του Παπαμακάριου. Βάζει, βγάζει, 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 και το Ζίζης. Θα επαναφέρει και το Ζίζης. Οι μόνοι που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί είναι ο Μπάρλος, αν δεν κάνω λάθος, και ο Σκορσιανίδης, έτσι. Wilkinson. Πρώτο σκόρερ του Άρη και του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Πετυχαίνει τον 10ο πόντο, η διαφορά στους 15, 32-17, ενώ απομένουν 5 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους υπεύθυνους στατιστικής υπηρεσίας του Κώστα Γαλάνη, διότι έκαναν την επιθυμία μου πραγματικότητα και είναι ένα πολύτιμο στατιστικό στοιχείο. Μέχρι στιγμής ο Ματζόν έχει παίξει με 6 διαφορετικές πεντάδες και ο Γκέρσον με 12. Το οποίο αποδεικνύει πολλά πράγματα και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δικαιολογεί τη διαφορά των 16 πόντων. Σωστά. Ζίζιτς. 7 δευτερόλεπτα, Άκερ. Νέο λάθος από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Μάσεϊ. Ποιος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Βγάζει τον 7ο εφνιδιασμό. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση μια μυρολατρία από τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι του. Και σε αυτή τη φάση και προηγουμένως, κυρίως όμως προηγουμένως, ο Ολυμπιακός αφήνει την μπάλα να πει στο καλάθι του. Ενώ θα μπορούσε τουλάχιστον να κάνει φάουλ. Και πολλές φορές οι προπονητές φωνάζουν στους παίκτες και το επικαλούνται ως επιχείρημα. Γιατί δεν κάνουν φάουλ σε τελικές προσπάθειες των αντιπάλων. Time out, σε λίγο και πάλι μαζί. Ο Άρης έχει οικοδομήσει, κυρίες και κύριοι, μια διαφορά 18 πόντων, 35-17, 4-35 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, υπερτερώντας σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες και στην ευστοχία και στα λάθη. Έχει τα μισά περίπου από το Ολυμπιακός, τα υπερδιπλάσια δηλαδή έχει ο Ολυμπιακός, 12-1-5 του Άρη. Αρχίζει το παιχνίδι, να πάμε γρήγορα στον Νίκο Καραγιώργη. Νίκο. Ο Γκέρσον είναι σε απόγνωση. Αυτό φάνηκε και στη διάρκεια του time-out που ζήτησε ο ίδιος ο Ισραηλός τεχνικός των Ερυθρόλευκων. Τριμήτατες παρατηρήσεις σε έντονο ύφος προς τους παίκτες του. Είναι η ομάδα η οποία δεν μπορεί να βρει ρυθμό και αυτό που ζήτησε επιτακτικά είναι να βρούνε τους παίκτες που είναι ξεμαρκάριστοι. Να πάνε δηλαδή σε επιθέσεις οργανωμένες και να ψάξουν να βρουν τον παίκτη τον ξεμαρκάριστο. Μία από τις ελάχιστες ορθόδοξες επιλογές ήταν αυτή με τον Ζίζιτς που πέτυχε το καλάθι μετά από την ασίστ του Ντόμερκατ, ο οποίος τράβηξε δύο παίκτες του Άρη. Σιγάλας που πέρασε για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Παντελιάδης, 6 δευτερόλεπτα για τον Σιγάλα. Δεν πήρε καλά την μπάλα. 3 δευτερόλεπτα θα πρέπει να σουτάρει. Αστοχή. Παντελιάδης τελικά τρύπωσε εκεί. Ούτε και αυτό το rebound κατάφεραν οι παίκτες του Ολυμπιακού να μαζέψουν. Τέταρτη φορά σημαίνει αυτό. Ο Άρης ζωντανεύει, πεθαμένη επίθεση. 37-19. Το μεταξύ ο Άρης παίζει με μια πεντάδα τώρα που είναι αποστολή καμικάζι, έτσι. Το ακριβώς, Ντόμερκατ. Η επίθεση είναι για τον Άρη, καθώς μπάλα έπεσε στην οροφή της μπασκέτας. Ντόμερκατ είναι άποντος, έτσι, ο πρώτος σκόρος του Ολυμπιακού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και κυρίως δεν έχει επιχειρήσει πολλές προσπάθειες, γιατί δεν το επιτρέπει. Εάν το πετύχει αυτό το καλάθι ο Τσαλδάρης, δεν το κατάφερε ο Ζίζιτς ανάμεσα σε τέσσερις, ο Μάση. Σε ένα ακόμη rebound. Το 5ο. Καλαϊτζής.
Μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο του ημιχρόνου. Μασέι για τον Παντελιάδη. Τσαλδάρης. Σιγάλας. Αποφασίζει τελικά. Ο Μασέι είναι εκεί. Πίεσε ο Σιγάλας τον Στακ στην πρώτη πάσα. Το φάουλ χρεώθηκε. Αν το είδες Βασίλη, δύο φορές παίκτες του Άρη πάλι έτρεξαν στο επιθετικό rebound. Κυνηγάει τις επιθέσεις. Προσπαθεί από, από τη Μίγα να βγάλει ξύκι ο Άρης σε όλες τις φάσεις που παίζονται στην, κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού. Και άλλωστε τεκμένεται και στατιστικός αυτό, 8 επιθετικά rebound. Έτσι. Αρίσεις. Από τα 19 που έχει ο Άρης, έναντι 13 του Ολυμπιακού που όλη τη χρονιά ήταν καλύτερος στα rebound. Βασιλόπουλος για το Χαρίση. Δεν πως έτρεξε ο Καλαϊτζής. Χαρίσης τελικά πετάει την μπάλα. Είναι ο Ράιαν Στακ. Θα καρφώσει τελικά. Ένα επιθετικό rebound από τον άλλοτε παίκτη του Άρη. Και ένα ματίνι στα μάτια να το έβαζε, νομίζω θα τα κατάφερνε. Τόσες φορές που έχει καρφώσει αυτό το καλά. 4 χρόνια. 37-21 η διαφορά στους 16. Καλαϊτζής. Άλλαξε και κόμωση, όμως δεν έχει το μακρύ μαλλί. Δεν έχει την κορδέλα, την άσπρη. Ή την κίτρινη, αλλά κίτρινη δεν θα μπορούσε να έχει. Μάσε για τον Ζαλδάρη. Γίνει πάνω του και ο Στακ, το λάθος. Έκλεψε ο Ντόμερ, κατ' πεν. Χαρίσεις. Χαρίσεις πάντα για τον Στακ. Κλέβει όμως ο Μάσε με φάουλ. Όπως υποδεικνύει ο Κουκουλεγίδης, αυτό είναι το πέμπτο ομαδικό. Σημαίνει ότι ο Ρέαν Στακ θα έχει δικαίωμα για βολές. Ο Άκερ και πάλι στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Τους δούμε εδώ για τον Άρη. Είναι σε αυτά τα δύο λεπτά κάτι λιγότερο που απομένουν. 1.57 να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα και για ψυχολογικούς λόγους. Την άλλη ο Ολυμπιακός αν καταφέρει να μειώσει. Λοιπόν, αλλαγές για τον Άρη. Φαντάζομαι ότι ο Ματζόν θα ήθελε να κάνει και μια οικονομία δυνάμεων σε αυτά τα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, να μην ρισκάρει φθορά από φάουλ και την κόπωση βεβαίως. Στάξεις βολές, είναι εύστοχος στην πρώτη. Τέτοια πολυτέλεια από την άλλη πλευρά δεν έχει ο Πίνι Γκέρσον, διότι ότι οποιοςδήποτε μπορεί να προσφέρει κάτι είναι παραπάνω από πολύτιμος, θα είναι καλό δεχόμενο. Και στη δεύτερη, 2-2 για τον Ράιαν Στακ. Φτάνει τους 4. Έχοντας μαζέψει και 3 rebound. Γκέρσον ξαναπήγε σε ένα σχήμα με ψηλό τριάρι με τον Βασιλόπουλο. Τσαλδάρης. Κάστλ. Με 4 το Βασιλόπουλο και με τον Άκερ μας. Τσαλδάρης για 3. Μέσα. 40-23 από τον Δημήτρη Τσαλδάρη. Το που λέγαμε για την υπομονή που διακρίνει τους παίκτες του Άρη στην επίθεση. Βασιλόπουλος, Στακ. Και με το Σιγάλα βεβαίως στη γνώριμη του θέση ως power forward. Κλέβουν οι παίκτες του Άρη με τον Σαλδάρη. Βίλκισον τελικά θα πάρει το φάουλ από τον Βασιλόπουλο. Πού φύγε η μπάλα, αλλιώς το καλάθι ήταν σίγουρο. Να ο Μπάρλος που λέγαμε μπαίνει και αυτό στην πεντάδα. Επομένως, τώρα, απέμεινε μόνο Σκορτσιανίδη. Ένα συμπέρασμα που συνάγεται, αλλά είναι εκ του ασφαλούς και μπορεί να είναι και κάλπικο. Αλλά κρίνοντας από την εξέλιξη του αγώνα και τη διαφορά των 17 πόντων, διαρωτάται κανείς πόσο καλύτερος θα μπορούσε να ήταν ο Άρης με το Scales. Νομίζω ότι χωρίς το Scales βρήκε, αυτό, ενεργοποίησε άλλους εναλλακτικούς πόρους ενέργειας και είναι ομάδα. Και είναι πιο πολύ ομάδα από το να εξαρτάται. Βλέπουμε από το και τον Κάστλ, έτσι. Βέβαια, αυτό. Δηλαδή, όταν τα δύο επιθετικά όπλα σου, ο Σκέλς που είναι απόνοτος σε άλλος, ο Τέρελ Κάσλ, ο οποίος έχει σουτάρει μόλις μία φορά ένα άστοχο τρίποντο. Αλλά οι πόντοι μπαίνουν από τον Βίλκισον, όπως τώρα, που έφτασε στους 14 και είναι ο πρώτος σκόρερ, από τον Μάσεϊ, από τον Ηλιάδη, από τον Τζαλδάρη. Γενικώς υπάρχει κάλυψη που λέγαμε. 42-23 διαφορά στη μέγιστη τιμή της, 19 πόντοι, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. Πεν. Φάουλ από τον Παντελιάδη. Αυτό σημαίνει ότι ο Σκούνι Πεν θα έχει δικαίωμα για βολές. Και αυτή είναι και η πρόθεση των παιχτών του Ολυμπιακού. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δείχνει να είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για τον Ολυμπιακό για να πετύχει καλά. Στη θέση του Σκούνι Πεν.
ο Χαρίς, ίσως κουνπενδοδέος που σουτάρει πολλές. Εντάξει, ο καλός στρατιώτης Παντελιάδης έκανε αυτό για το οποίο θα έχει πάντοτε δουλειά και σε καλές ομάδες. Αυτό ακριβώς. Είναι εργάτης, ξέρει να κάνει φάουλ. Εάν βρει και του δοθεί το δικαίωμα όπως προηγουμένως στη ζώνη, θα βάλει το τρίποντο. Θα πιέσει πολύ στην άμυνα. Σκούνι και θα προσπαθήσει να ξεχαρβαλώσει τα επιθετικά συστήματα των αντιπάλων. Έμεινε στους 9 γρήγορους πόντους της πρώτης περίοδου. Αστόχησε, ήταν η πρώτη άστοχη βολή του Αμερικανού. Είναι εύστοχος στη δεύτερη, 42-24. Τώρα θα γίνει η αλλαγή στη θέση του Χαρίσης. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Σαλδάρης στην επαναφορά. Χωρίς σέντρα και χωρίς τεσσάρι κάνει ο Ολυμπιακός. Βγαίνει όμως για να δούμε αν θα βγει και ευνηδιασμός για τον Άρη. Όχι τελικώς. Ο Κάστλ περιμένει. Σιγάλας για τον Κάστλ. Σπάθησε να εκμεύσει εκεί πέρα το φάουλ από τον Μπάρλο. Κάστλ. Το λάθος όμως, καθώς έβαλε τα χέρια του ο Χαρίσης. Άκερ. Κατεβάζει τα χέρια ο Σιγάλας. Στηρίζεται το φάουλ, απόφαση που αποδέχεται. Ο Άκερ μιλά στο Σιγάλα. Ναι. Δεν απαντά ο Σιγάλας. Του φώναξε, δεν του ψηφίρισε. Συμβαίνει αυτά, είναι. Λοιπόν, η διαφορά είναι στους 18. Σταθερά ο Άρης συντηρεί σε τη διαφορά πάνω από τους 15. Αλλαγή. Παπαμακάριο στη θέση του Ντόμερκατ. Και έχει σηκωθεί και ο Καλαϊτζής. Δεν ξέρω αν θα γίνει αλλαγή, καθώς τα λέει εκεί με τον Αντρέα Ματσόν. Λόγω στον Νίκο Καραγιώργη. Απλά να αναφέρουμε ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν δέχονται αδιαμαρτύρητα από ό,τι φαίνεται αυτές τις συνεχόμενες αλλαγές του Γκέρσον. Νωρίτερα ο Χαρίσης στην Ελίθια να λέει κάποια στιγμή: άσε με επιτέλους να παίξω λίγο. Ναι, γιατί με τις συνεχείς αλλαγές δεν μπορούν ούτε οι παίκτες κατά μόνας, ούτε η ομάδα να βρει ρυθμό. Και είναι πια αμφίβολο τι ψάχνει ο Ολυμπιακός και πώς θα το αναζητήσει. Βέβαια, υπάρχει πάρα πολύ χρόνο ακόμη. Πολύ μεγαλύτερες διαφορές έχουν ανατραπεί. Αλλά στο ρυθμό στον οποίο παίζεται αυτή τη στιγμή το μάτς, υπάρχει εμφανή διαφορά. Νίκο. Μαρτύρεται αυτή τη στιγμή ο Γκέρσον αλλά και ο μάνατζερ της ΚΑΕ Ολυμπιακός Σταύρος Ελληνιάδης, διότι υποστηρίζουν πως οι τσιλίντερ του Άρη, οι οποίες κάθονται ακριβώς κάτω από την μπασκέτα του Ολυμπιακού, ότι κουνάνε την μπασκέτα την ώρα που εκτελεί τις βολές ο Άλεξ Άκερ. Εντάξει. Υπερβολές. Λοιπόν, ο Άλεξ Άκερ χρήστηκε σκόρερ. Στην πρώτη εύστοχη βολή. Αστοχή στη δεύτερη, Γουίλκισον τελικά ελευθερώνεται. Σιγάλας διάθεση από τους παίκτες του Ολυμπιακού να πιέσουν. Τσαλδάρης όμως θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, θα πάρει το φάουλ από τον Μπάρλο. Δημήτρης Τσαλδάρης επίσης. Είναι από τις ελάχιστες φορές στο σημερινό μάτς που ο Ολυμπιακός έκανε φάουλ που έπρεπε. Γιατί τουλάχιστον δείχνει ότι δεν θα δεχτούν αδιαμαρτύρητα και χωρίς αντίδραση καλάθι. Τσαλδάρης τρικολές. Έχει πετύχει 5 πόντους μέχρι στιγμής στο παιχνίδι και 6 τώρα. Ίσως θα μπορούσε να διεκδικήσει κάλλιστα τον τίτλο του Most Value for Money Player ο Δημήτρης Κατζαλδάρης, τουλάχιστον για την εφετινή περίοδο με την εγγένη παρουσία του και στην Ευρωλίγκα. Μη σου πω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του Άρη μέχρι τώρα μαζί με τον Wilkinson. Έχει κάνει πάρα πολλές δουλειές του Τζαλδάρης και άλλαξε τις αναλογίες του μάτς Άρδιν λόγω και της απουσίας του Σκέιλς δηλαδή. 44-25, 19 δευτερόλεπτα. Άκερ. Παπαμακάριος για 3. Είναι εύστοχος. 44-28. Time out που ζήτησε ο Αντρέα Ματζόν για να οργανώσει την τελευταία επίθεση αυτή των 14 δευτερολέπτων και 5 δεκάτων δευτερολέπτου. Σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέφουμε στο Αλεξάνδριο για αυτά τα 14 δευτερόλεπτα που απομένουν, 14,5 για την ακρίβεια, για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Αντρέα Ματσόν εξακολουθεί να δίνει οδηγίες για την τελευταία αυτή επίθεση. Ο λόγος στο Γιάννη Νάτου που βάζει τώρα τα ακουστικά. Γιάννη, σε ακούμε τώρα. Ακριβώς γιατί μόλις τώρα τελείωσε το λεπτό του Αντρέα Ματσόν. Η μπάλα θα την έχει ο Κάσιλ αρχικά, την κίνηση ότι κάνει ο Τσαλδάρης και θα έχει στις δύο γωνίες ελεύθερους ή θα κάνει το play-up ή θα βγάλει στο ελεύθερο σου. Και σε Ραπίνας μέσα. Άμυνα χωρίς φάουλ ζητάει ο Γκέρσον. Λοιπόν, η πρώτη πάσα είναι στον Ηλιάδη τελικώς. Κάστλ. 10 δευτερόλεπτα. 6. Σεραπίνας. Σταματάει. Το σούτ αστοχή. Παπαμακάριος θα πετάξει την μπάλα.
Δεν υπάρχει όμως συνέχεια. 44-28. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του πρώτου και Μπουρούσης. Λοιπόν, Πεν Άκερ, Ματζιγιάουσκας, Μπάρλος και Στακ είναι η πεντάδα που έχει επιλέξει ο Φίνι Κέρσον. Τσαλδάρης, Κάστλ, Βίλκισο Μάση και Σεραπίνας, η πέντε του Αντρέα Ματσόν. Να πάμε γρήγορα στους δύο πάγκους, τον Γιάννη Νάτου. Γιάννη. Ο Αντρέα Ματσόν ζήτησε από τους παίκτες του να μην υποπέσουν σε λάθη. Θεωρείς ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό το σημείο. Από εκεί πέρα, σήμερα να συνεχίσουν να παίζουν την ίδια άμυνα, καθώς αυτή είναι άλλωστε που του έχει δώσει και διαφορά 16 πόντου. Βλέπει από τον συμπατριώτη του Σαραπίνας, ο οποίος φεύγει στον ευνηδιασμό και καρφώνει. Ένας ακόμη ευνηδιασμός, ο 10ος στο παιχνίδι. Δώσει μια ανάσα στον ασφιχτιούντα Ολυμπιακό. Το φάουλ που πήρε ο Σκούνιπεν από τον διαμαρτύρεται ο Μασιγιάουσκας, ίσως έχει δίκιο για την προηγούμενη φάση, αν υπήρξε επαφή, αν του χτύπησαν το χέρι. Αλλά... Ο λόγος στον Νίκο Καραγιώργη. Νίκο. Ύστερα από μόλις 38 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Γκέρσον αντικαθιστά τον Μασιγιάουσκας, περνώντας στο παιχνίδι τον Βασιλόπουλο. Θα πρέπει να πούμε πάντως τα χαρακτηριστική αντίδραση του Ισραηλίτου Κνικού από την πρώτη φάση κιόλας, από το λάθος που έγινε από τους παίκτες που έφερε αυτόν τον ευνηδιασμό με το κάρφωμα της Σεραπίνας, ενώ ο Λιθουανός, ο οποίος κάθισε από λίγο στον πάγκο, είναι φανερά εκνευρισμένος. Πεν φτάνει τους 11 πόντους, τους 10 μάλλον. Κωστή τρίτη αλλαγή του Γκέρσον στο παιχνίδι. Συστάσεις από τον Κουκουλεκίδη στον πάγκο του Άρη. Γιάννη. Υπάρχει ένα λέιζερ από το πέταλο εδώ στο Αλεξάνδριο, το οποίο στοχεύει στα μάτια του Σκούνι Πεν και βέβαια όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό τον ενοχλεί να εκτελέσει τις βολές. Δεν το συζητάμε ότι πρέπει να σταματήσει. Λοιπόν, Σκούνι Πεν. 12 πόντους. 46-30. Η διαφορά στους 16. Κάστλ. Σταλδάρης. Κάστλ και πάλι. Μάση. Κάστλ. 7 δευτερόλεπτα για τον Άρη. Καλή άμυνα από τον Πεν. Αποφασίζει να σουτάρει για 3 αστοχή. Μαζεύει ο Βασιλόπουλος. Πεν. Σκριν από τον Μπάρλο. Το φάουλ. Από τον Τερελ Κάστλ. Γκέρσον ξαναπήγε σε ένα πιο ψηλό σχήμα όταν απέστησε δηλαδή τον Ματσιγιάουσκας. Έβαλε το Βασιλόπουλο, παίζει με δυο τριαρωτεσάρια τώρα στην πεντάδα και το Στακ. Για να δούμε εδώ. Προσπαθώντας να κυνηγήσει, ο Βασιλόπουλος είναι καλός αμυντικός. Δεν του έχει βγει καθόλου ο Ζίζιτς σήμερα, ο οποίος ούτως ή άλλως το τελευταίο καιρό δεν είναι και στην καλύτερη κατάστασή του. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στην κανονική περίοδο. Μπάρλος, Βασιλόπουλος. Βγάζει για τον Μπάρλο το σούτ, αστοχή, Ζίζιτς και το φάουλ από τον Βίλκισον. Από τον Στακ. Και όχι στο Ζίζιτς. Το πρώτο φάουλ, τρίτο ομαδικό, ο Άρης συμπλήρωσε 3 γρήγορα. Σε λιγότερο από 1,5 λεπτό αγώνα. Εδώ η μονομαχία των δύο φίλων. Βίλκισον με τον Στακ. Μια σύγκρουση του Στακ με τον Τζαλδάρη, σφύριγμα από τον Κουκουλεκίδη. Και ζητάει να σκουπιστεί το παρκέ, καθώς έπεσαν οι δύο παίκτες, ο Τζαλδάρης και ο Ράιαν Στακ. Για να δούμε εδώ και πάλι. Εδώ έγινε η σύγκρουση μεταξύ του Τζαλδάρη και του Στακ. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα, Πεν, για τον Στακ. Πεν και πάλι. Για τρεις. Αστοχή. Τελικά μαζεύει ο Μπάρλος. Αδράνεια των παίκτων του Άρη σε αυτές τις δύο τελευταίες επιθέσεις. Στα rebound. Τσαλδάρης βγήκε για να κλείσει και κλέβουν οι παίκτες του Άρη με τον Κάστλ. Τσαλδάρης τώρα. Επιστρέφουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Το 10ο κλέψιμο του Άρη. Βίλκινσον. Μάσεϊ. Βγάζει για τον Τζαλδάρη, για τον Μάσε και πάλι το φάουλ από τον Μπάρλο.
Έχει υπομονή ο Άρης, είναι και η αυτοπεποίθηση η οποία απορρέει από τη διαφορά των 16 πόντων. Κυκλοφορεί καλά την μπάλα, την κυκλοφόρησε άλλωστε και εναντίον ζώνης και τώρα στο man to man. Και πάλι φάση και το φάουλ, κατέβασε τα χέρια του Τζέρεμι Μάσεϊ ο Μπάρλος. Και ο Μάσεϊ στις βολές. Με 10 πόντους είναι ο δεύτερος σκόρερ του Άρη, πίσω από τους 14 του Wilkinson. Μένει όμως στους 10. Μόνο το αίμα του Μάσεϊ δεν είναι κίτρινο, φοράει. Βεβαίως κίτρινα όπως όλοι οι παίκτες του, αλλά φοράει κίτρινες κάλτσες και κίτρινα παπούτσια, έτσι. Δεύτερη βολή είναι εύστοχος. Στους 11 ο Τζέρεμι Μάσεϊ που έχει μαζέψει και 6 rebound. 47-30, στους 17 η διαφορά. Πεν. Έτρεξε ο Σεραπίνας για να κλέψει την πάσα προς τον Άγκερ. 10 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Πεν. Αποφασίζει να διεισδύσει, προσπάθησε να διώξει την μπάλα ο Τζέρεμι Μάσεϊ, ανεπιτυχώς όμως, 47-32. Με τον Πέν να φτάνει τους 14. Προηγουμένως όταν πήρε ο Άγκερ την μπάλα φάνηκε πολύ καλά διαβασμένος, είναι λογικό αυτό. Άλλωστε οι προπονητές δίνουν οδηγίες στους παίκτες και το σκάουτινγκ είναι επιστημονικό. Πια από ο Τσαλδάρης άφησε το αριστερό χέρι του Άγκερ, οδηγώντας τον δηλαδή να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Λέψιμο, υποψία φάουλ από τον Μπάρλο. Άγκερ. Πετύχει το καλά, θα πάρει το φάουλ. Αυτή τη φορά όμως το κακό για τον Άρη. Βρήκε τη δεξιόστροφη κίνηση του Άγκερ και εκεί πια δεν θα μπορούσε να το σταματήσει. Από τον Τσαλδάρη, από τη στιγμή που έβγαινε ο ευνηδιασμός και είχε γίνει το λάθος, μπορούσε να αποφευθεί εδώ το καλά, τι βλέπετε. Λοιπόν, 47-34. Βύχει ο Ολυμπιακός. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για να ανάψει το αλάρμ του Άρη. Άκερ αστοχή, πάσα σε ένα ακόμη rebound, το 7ο. Κάστλ, Σεραπίνας, Τσαλδάρης. Κάστλ, με τον Πεν, Μάσεϊ, Τσαλδάρης. 6 δευτερόλεπτα θα πρέπει να σουτάρει ο Μίτς Τσαλδάρης, του κλείνει όμως το διάδρομο, τελικά μια απονενοημένη προσπάθεια. Κλέβει όμως ο Σεραπίνας με επιθετικό rebound και τρίκοφε. Αδράνησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, σου 2-3 από τον Τσαλδάρη. Άκερ. Βγάζει για τον Πεν, σου 2-3. Είναι εύστοχος. Και το καμπανάκι για τον Άρη. Η διαφορά μειώθηκε στους 10. Που οδηγούσε εκ του ασφαλούς ο Άρης και συντηρούσε μια διαφορά πάνω από τους 15 πόντους. Αυτή έπεσε μέσα σε 3,5 λεπτά στους 10. Η πρώτη 10. Φορά μετά το 21-11 που η διαφορά πέφτει σε μονοψήφιο. Βρίσκεται στις παρυφές του μονοψήφιου. Φάουλ από τον Άκερ πάνω στο Wilkinson. Εδώ βλέπετε τον Άλεξ Άκερ και ξανά η φάση. Το φάουλ από τον Άγκερ πάνω στον Wilkinson, ο Παπαμακάριος πέσει του Βασιλόπουλου. Χαμηλώνει και πάλι το σχήμα ο Γκέρσον με 3 γκάρ. Ο Άρης παίζει περίπου στα ίδια κύβικα, αλλά με πιο γεμάτη την πεντάδα του στη ρακέτα. Έχει και τους δύο Αμερικανούς, και τον Wilkinson και τον Μάσεϊ, οι οποίοι σήμερα είναι... Εν τω μεταξύ, κουκουλεκίτες με το Κάστλ εκεί μιλούν για την προηγούμενη προφανώς φάση. Που σήμερα είναι άφησα αποσιοποιητικά, που σήμερα είναι 25 πόντοι και 12 λεπτά. Έτσι να. Οι δυο τους. Wilkinson και Μάσεϊ. Σεραπίνας. Για τον Κάστλ. Μάσεϊ. Πιρουέτες, αποφεύγει. Καλάθι και φάουλ. Να ανάσα για τον Άρη μετά από ώρα. Υποδειγματική κίνηση από το Μάσεϊ. Ο Γιάννης να του ζήτησε το λόγο. Γιάννη. Καθώς αναφέρθηκε ο Βασίλης Κουτής στον Wilkinson και τον Μάσεϊ, οι δυο τους είχαν βάλει 50 πόντους μέσα στο Παλαιό Μπλαουγκράνα, τρομοκρατώντας την Μπαρτσελόνα στο 83-80 της φετινής Ευρωλίγκας. Συνεπώς είναι ένα δίδυμο το οποίο έχει ξανακάνει την εμφάνισή του και μάλιστα σε ένα από τα πιο δυνατά γήπεδα σε όλη την Ευρώπη. Τζέρεμι Μάσεϊ που απειλεί εντός εισαγωγικών τον Wilkinson, δεν τα καταφέρνει όμως στην πρώτη θέση του σκόρερ του Άρη. Ο Γκέρσον εντάξει απέστειλε τον Σταρ και επαναφέρει μετά από αρκετή ώρα τον Κροάτη, τον Σίζιτς. Πεν. Που είναι η Πεν που προσπαθεί Άκερ
για τον Μπάρλο. Ο Παπαμακάριος θα βγάλει για τον Άγκερ για 3 στα 2 δευτερόλεπτα αυτός. Πάλι αδράνησαν οι παίκτες του Αρέκη, δεν δούλεψαν τα μπλοκάουτ. Παπαμακάριος θα μαρκάρει στο για 3. 49-40 η διαφορά, κάτω από τους 10. Για πρώτη φορά μετά το 19-11. Εδώ και πάλι το τελευταίο σου τρίο πόντων από το Μανώλη Παπαμακάριο. 5 και 24 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Wilkinson. Κάστο. Διακός είναι πιο ζωντανός σε αυτή την τρίτη περίοδο. Wilkinson για τον Ζαλδάρη. Αποφεύγει τον Νάκερ. Θα βγάλει για τον Σεραπίνας. Την πήρε καλά όμως την μπάλα. Ο Λιθουανός. Πεν. Σπάθησε να κλέψει ο Τσαλδάρης. Δεν τα κατάφερε. Άκερ. Προσπαθεί να βγει ο ευνηδιασμός. Ζίζιτς. Θα πετάξει την μπάλα. Παρολίγο εδώ να δημιουργηθεί νέο διπλό λάθος για τους παίκτες του Άρη. 49-40. Πάντως με αυτά και με αυτά η διαφορά κατέβηκε, ψαλιδίστηκε από τους 19 που ήταν πριν από το τρίποντο του Παπαμακάριου. Έχει φτάσει στους 9. Έχει ένα σερί ο Ολυμπιακός. Με ένα επιμέρους σκορ μάλλον. Ένας λόγος για τον οποίο συνέβη αυτό τουλάχιστον είναι ένας προφανής στατιστικός λόγος είναι ότι ο Ολυμπιακός ανέβασε αρκετά την συγκομιδή των rebound. Πέρασε τον Άρη, αλλά είναι επιθετικά rebound με τα οποία ανανέωσε τις επιθέσεις του και το είχαμε επισημάνει πριν από τον Τζάμπολ ότι μια σοβαρή παράμετρος στην εξέλιξη του αγώνα είναι οι δεύτερες και τρίτες επιθέσεις και από τη μια πλευρά και από την άλλη. 49-42. Μάσεϊ. Σπαθεί να βγει από τα σκρίν ο Σεραπίνας. Μάσεϊ τελικά θα κάνει σουτ για 3. Είναι εύστοχος ο Τζέρεμι Μάσεϊ που δεν το συνηθίζει βεβαίως. Από το λεπτό πύργο και πορτοφόλι. Θυμίζει το παιχνίδι εδώ με την Μπαρσελόνα. Γιάννη Νάτου. Ο Τζέρεμι Μάσεϊ σκόραρε το τρίποντο και γύρισε και το αφαίρεσε στον Άλεξ Κέιλς. Το παλιό φιλό του ούτως ή άλλως ο Σκέιλς μπήκε στη φασαρία στο σεφ υπερασπιζόμενος τον Τζέρεμι Μάσεϊ. Πάλι από τον Wilkinson στο Ζίζιτς. Ο Μάσεϊ, ο οποίος είχε ένα στα 11 τρίποντα σε ολόκληρο το ποτάσμα μέχρι τώρα. Αλλά βάζει ένα από αμηχανία, από έλλειψη εναλλακτικών λύσεων, αλλά είναι τρίποντο που μετράει για το διπλό. Γι' αυτό και τον αφήνουν, έτσι. Γιατί αν πλησιάσει ο ψηλός πάνω στο Μάσεϊ, έχει εξαιρετική, έχει εκρηκτικότητα ο Τζέρεμι Μάσεϊ και πολύ γρήγορο πρώτο βήμα, επομένως τον αποφεύγει. Είναι αυτά τα καλάθια της ψυχολογίας. Ζίζιτς. 52-43. Το ζήτησε να φτάνει τους 7. 3 στις 3 βολές. Και 52-44 τώρα. Όπως 4 και 24 ακόμη. Πολύ σημαντικό από ψυχολογικής πλευράς. Πολύ σημαντική θα είναι και η τελική έκταση της διαφοράς. Αν υποθέσουμε ότι ο Άρης θα καταφέρει να νικήσει, είναι άλλο να κατέβει στο Φάλιρο έχοντας νικήσει με 20 πόντους και άλλο να έχει γυρίσει ο Ολυμπιακός και να έχει διεκδικήσει την νίκη ακόμη και αν κάνει το διπλό. Είναι το μάτια δεν είναι όπως στο πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, ο Άκερ προσπάθησε να κλέψει. 8 δευτερόλεπτα απομένουν για να εκδηλώσει επίθεση ο Άρης. Τσαλδάρης την επαναφορά. Μάσεϊ για τον Κάστλ για 3. Με τη βοήθεια του Σεραπίνας πάλι, ο οποίος έτρεξε για μια ακόμη φορά στο επιθετικό rebound. Ανανέωσε την επίθεση ο Άρης, που όμως δυσκολεύεται πλέον να βρει διαδρόμους προς το καλάθι. Τσαλδάρης. Ο Άρης χρειάζεται τώρα το σκοράρισμα του Κάστλ. Wilkinson για τον Κάστλ και πάλι. Ούτε τώρα. 0-4 από τον πρώτο σκόρερ του Άρη. Σε σύνολο πόντων και 6 μέσο όρο, γιατί σε μέσο όρο είναι ο Σκέιλς. Μάτσον βλέποντας αυτά ζήτησε time out. Το Πεν θα πετάξει την μπάλα. Και έχουμε τζάμπολ. Και αλλάζει η κατοχή βεβαίως. Είναι η κατοχή στον Άρη. Δεν ξέρω αν το ανέρεσε το time out, Γιάννη. Να διορθώσω και ένα δικό μου λάθος. Είναι δεύτερο σκόρερ του Άρη. Ο, δεύτερος. Ο Κάστλ είναι ο Μάσεϊ πιο μπροστά. Κάστλ για το Μάσεϊ. Σεραπίνας. Για τον Τσαλδάρη από τη γωνία. Εύστοχος τώρα. 55-44. Λέει δεν έχω Κάστλ αλλά έχω Τσαλδάρη καρδιά μου που λέει η διαφήμιση. Με 10 ο Τσαλδάρης. Παπαμακάριος.
Αποφεύγει με αλλεπάλληλες προσποιήσεις στα χέρια του Wilkinson. 55-46. Γρήγορη απάντηση εδώ του Ολυμπιακού. Ο Μακάριος ξέρει να κινείται έξυπνα. Είναι καταφερτής σε τέτοιες περιπτώσεις. Μάσεϊ. Και πάλι το σούτ για δύο. Ο Πεν μαζεύει. Άκερ. Θέλει να βγάλει τον ευνηδιασμό. Ίσως έγινε και φάουλ εκεί. Wilkinson θα τελικά θα πάρει την μπάλα. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού είναι για τον Άρη. Το φάουλ από τον Πεν τώρα πάνω στον Δημήτρη Τσαλδάρη. Τέταρτο ομαδικό. Δύο βολές για τον Δημήτρη Τσαλδάρη. Αντιδρά ο Πεν, δεν έχει δίκιο όμως. Νίκο. Διαμαρτύρεται, μάλιστα έχει πει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Φλέτρα και με τεχνική ποινή, καθώς υπήρξε μια τέτοια κίνηση από τον Τανατζή, ο οποίος τελικά δεν έδωσε τεχνική ποινή στον Ισραήλ προπονητή. Και διαμαρτύρεται γιατί θεωρούν ότι το φάουλ δεν έγινε πάνω στην προσπάθεια του Δημήτρη Τσαλδάρη, ώστε να δοθούν δύο βολές. Κάτι που τελικά φαίνεται ότι διορθώνεται και η μπάλα θα παιχτεί ναι, από τα πλάγια. Ήταν λανθασμένη η πρώτη απόφαση των λοιπόν, time out του ζήτησε ο Φινικέρσον σε λίγο και πάλι μαζί περισσότερα. Επιστρέφουμε 55-46, ο Ολυμπιακός δείχνει διάθεση να μπει στο παιχνίδι καθώς στο πρώτο ημίχρονο δεν τα είχε καταφέρει. Μείωσε τη διαφορά στους 9 είναι τώρα, είχε μειώσει και λιγότερο στους 8. Ο Άρης που είναι αλήθεια ότι δυσκολεύεται, ο Δημήτρης Αλδάρης εδώ βλέπετε τη συγκομιδή του στους δύο αγώνες. Ένα πόντο στον, όχι είναι η assist αυτά, 10 πόντους. Έχει σημειώσει το σημερινό παιχνίδι. Λοιπόν, ο λόγος στους δύο συναδέλφους, αρχίζοντας από τον Γιάννη Νάτου. Γιάννη. Ας ξεκαθαρίσουμε αρχικά την προηγούμενη φάση. Ο Στέλιος Βουλεκίδης, ως πρώτος διευθυντής συνάντησης, πήρε την ευθύνη πάνω του. Αυτό δήλωσε και στην γραμματεία του αγώνα και στον κομισάριο τον Λουκά Μιλόπουλο, ότι είναι από πλάγια η μπάλα για τον Άρη. Από εκεί και πέρα, ο Ματζόν ανέδειξε ως κυρίαρχος την άμυνα στο Σκούνι Πεν. Κάστλ σε ρόλο σέντερ εκεί, αποτυγχάνει όμως. Κάστλ δεν είναι καλά απόψε. Δεν είναι, όχι. Βεβαίως έχει 7 assist και θα πρέπει να τον αναγνωριστεί η δημιουργική ικανότητα που είναι δεδομένη. Και δύο κλεψίματα. Ούτως ή άλλως και δύο κλεψίματα, αλλά δεν είναι στον εκτελεστικό τομέα. Τώρα που ο Άρης τον χρειάζεται ικανός, είναι φανερό ότι του βγαίνουν τα σουτ. Έκανε δύο τρίποτα προηγουμένως με καλές προϋποθέσεις. Το τώρα... 8ο rebound μαζεύει ο Μάσεϊ. Κάστλ για τον Wilkinson. Τσαλδάρης. Που είναι σε καλή μέρα αυτός. 9 δευτερόλεπτα για τον Άρη. Κάστλ αποφασίζει να διεισδύσει. Μάσεϊ. Φάουλ. Παπαμακάριος. Πάνω στον Τζέρεμι Μάσεϊ. Είναι το 5ο. Οπότε ο Μάσεϊ θα στηθεί στις βολές. Νίκο, ζήτησε το λίγο νωρίτερα. Ενώ οι άνθρωποι του Ολυμπιακού διαμαρτύρονται για βήματα στη φάση αυτή, πρέπει να πούμε ότι ο Γκέρσον ζήτησε νωρίτερα στο time out από τους παίκτες του να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούν τις στιγμές ολιγορίας και αδράνειας, όπως έγινε νωρίτερα στη φάση που ο Σαλδάρης εξόλυσε στους τριών πόντων από τα πλάγια και έχει ζητήσει μεγαλύτερη συγκέντρωση στην άμυνα, ειδικότερα γιατί αυτό είναι ο λόγος, θεωρεί, που αυτός είναι ο λόγος που η ομάδα δεν κατάφερε να πλησιάσει ακόμα περισσότερο τον Άρη. Μάσε φτάνει τους 17 πόντους. Είναι ο πρώτος σκόρερ του Άρη. Και 18 τώρα. 32 πόντι μαζί με τον Wilkinson. Και 6 και 8, 14 rebound. Συνολική συγκομιδή των δύο ψηλών του Άρη. 57-46 διαφορά και πάλι σε διψήφιο αριθμό. Τους 11, 1 και 42 ακόμη για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Παπαμακάριος. Ο Κάστλ φάουλ χρεώνεται. Καθώς έσπρωξε τον Χαρίση. Ενώ ο Παπαμακάριος τα λέει στους συμπαίκτες του. Στα περισσότερα κίνηση. Γιάννη. Ο Αντρέα Ματζόν βάζει τον Σάβα Ελιάδη στον αγώνα και μάλιστα αρχικά θελήσει να αλλάξει τον Δημήτρη Τσαλδάρη, αλλά τελικά αλλάζει τον Τερέλ Κάσλ, καθώς ο αρχηγός του Άρη χρεώθηκε με το τρίτο του φάουλ και θέλει να τον προφυλάξει για τη συνέχεια. Χαρίσης. Ο πρώτος πόντος στο παιχνίδι. Χαρίς που παρολίγο να πάρει μόνος το παιχνίδι στο Αλεξάνδριο, το πρώτο της σειράς. 2-2, 57-48. Ανεβοκατεβαίνει η διαφορά εκεί ανάμεσα στους 9 με 11. Δεν συνέβη κάτι συγκλονιστικό ή τουλάχιστον
πολύ συγκλονιστικό από πλευράς του Ολυμπιακού ήταν ότι βελτιώθηκε πολύ στα rebound. Ήταν πολύ σπουδαία η συνδρομή του Μπάρλου σε αυτό το τομέα. Δεν σκοράρισε, αλλά πέτυχε 5 rebound για να ανέβει. Ηλιάδης πατούσε γραμμή, αλλά αυτό δεν ανέρει βεβαίως. Έχει απαντήσει ο Άρης. Έχει timing και είναι και συνεπής. Κάθε φορά που ο Ολυμπιακός σε γύρι αξιώσει για να κάνει κάτι καλύτερο από τη διαφορά των 9 πόντων, ο Άρης βρίσκει τον τρόπο να πετυχαίνει αυτά τα λεγόμενα μεγάλα καλάθια ψυχολογίας. Wilkinson και ασφάλειας. Για τον Ηλιάδη, ο οποίος προτιμά να περιμένει, θα πάρει το φάουλ από τον Παπαμακάριο. Πολλές για τον Σάβα Ηλιάδη, ο Παπαμακάριος διαμαρτύρεται. Είναι το τρίτο φάουλ, αλλά έκανε το φάουλ. Ο Πινικέρσον σήκωσε τον Άκερ, έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό, 55 δευτερόλεπτα απομένουν. Καθαρό το φάουλ του Μανώλη Παπαμακάριου πάνω στον Σάβα Ηλιάδη. Ο παρεμπιπτόντος σήμερα έχει 8 πόντους. Δείχνει να επιστρέφει και αυτός μετά από τον τραυματισμό που είχε υποστεί. Ηλιάδης φτάνει τους 9 με 3 στις 4 βολές. Έχει 3 στα 4 δίποντα και 2 άστοχα σουτ 3 πόντων. 2 κλεψίματα και 1 assist. Αστόχησε στη δεύτερη που Ρούσης μαζεύει. Χαρίσης. Διαφορά στους 12. Χαρίσης πάτα για τον Μπουρούση. Προσπάθησε να βγάλει βλέποντας τον Άκερ να κάνει την κίνηση. Φωνάζει στον Γκέρσον. Ο Γκέρσον το κοιτάει κάπως περίεργα. 41 δευτερόλεπτα. Για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Καλαϊτζής. Η ιδέα του Μπουρούση ήταν καλή, αλλά τα ανακλαστικά του Άκερ πολύ αργά. Ηλιάδης. 10 δευτερόλεπτα, θα αποφασίσει να διεισδύσει τελικά. Βλέπετε πάντως έτσι ότι πονούσε, καθώς έχει το πρόβλημα στο πέλμα. Που διαφορετικές συνθήκες θα έμπαινε μέχρι μέσα. Είχε μεγαλύτερη εκρηκτικότητα, αντίθετα ήταν πιο επιφυλακτικός. Μία επίθεση ζήτησε ο Γκέρσον, Χαρίσης. 5 δευτερόλεπτα, κλέβει ο Σιμώνας Σεραπίνας, ο οποίος θα φτάσει στο κάρπομα. Και θα δώσει ό,τι καλύτερο για τον Άρη από την εκπνοή της τρίτης περίοδου. 62-48. Η διαφορά είναι στους 14 και θα έλεγε κανείς ότι ο Άρης αποκατέστησε τις ισορροπίες αυτές που με κόπο είχε, αυτή τη διαφορά που με κόπο είχε οικοδομήσει στο πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, η διαφορά είναι στους 14, σε λίγο και πάλι μαζί στο τελευταίο και συγκλονιστικό όπως προμηνύεται τέταρτο δεκάλεπτο. Γκέρσον, ο οποίος ζήτησε από τους παίκτες να αποφύγουν τα λάθη, καθώς όπως υποστήριξε, στήχησαν στον Ολυμπιακό στα τελευταία λεπτά της τρίτης περίοδου. Θα δούμε την επίθεση και μετά να πάμε στον Γιάννη Νατουπέν. Βρήκε διάδρομο, προσπάθησε να κλέψει ο Καλαϊτζής με φάουλ όμως πάνω στο Σκούνι Πεν. Ο λόγος τώρα στο Γιάννη Νάτου. Γιάννη. Ο Αντρέα Τζόντα ζήτησε από τον Σάβα Ηλιάδη να πάρει την μπάλα και να παίξει από το high post, να ξεκινήσει η επίθεση και να πάει στο drive, στο πάσιμο. Ενώ από εκεί πέρα ζήτησε πλέον το παιχνίδι του Άρη σε οργανωμένη επίθεση να περάσει κοντά στο καλάθι στον Γουίλκινσον και τον Μάσεϊ. Coach. Νομίζω ότι στο τρίτο δεκάλεπτο είδαμε κάτι διαφορετικό. Είδαμε έναν Ολυμπιακό να ανατρέπει λίγο το σκηνικό στην αρχή. Αυτό οφείλεται στο ότι δυνάμωσε την άμυνά του με την πίεση και με τη χρησιμοποίηση του Μπάρλου και του Παπαμακάριου, οι οποίοι παίξαν πάρα πολύ καλά στην άμυνα. Βελτίωσε επίσης τις επιλογές και το επιμέρου σκορ. Σε αυτό που τον βοήθησε πάρα πολύ ο Άρης με το στατικό παιχνίδι στην επίθεση, όπου κινεί το μόνο η μπάλα, η παίκτη ήταν στατική. Ο Άρης δεν είχε καλές επιλογές. Χαλάρωσε λίγο και στην άμυνα, αλλά όπως δήλωσε από ό,τι ακούσαμε και ο Πίνι Γκέρσον, τα λάθη του Ολυμπιακού στο τελευταίο λεπτό, στο τελευταίο δίλεπτο, έδωσαν στον Άρη πάλι τον αέρα των 14 πόντων και η διαφορά είναι πάρα πολύ ικανή για τον Άρη και φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο να τραπεί. Παγίδες από τους παίκτες του Ολυμπιακού, Wilkinson, προσποίηση, κόβεται όμως από τον Μπουρούση. Παπαμακάριος για τον Πεν. Ηλιάδης έβγαλε την πάσα. Ζίζιτς από τα 5 μέτρα στοχή. Μαζεύει ο Wilkinson. Τάξε μου. Καινούργιο ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο βεβαίως είναι συνέχεια των προηγουμένων που λένε και στα πλήρια. Αναμένω με ενδιαφέρον. Λοιπόν, 13 διαφορετικές πεντάδες έχει χρησιμοποιήσει ο Ματσόν. 28 ο Γκέρσον. Τρίποντα από τον Καλαϊτζή. 65-49. Διαφορά στους 16 στα επίπεδα δηλαδή του πρώτου ημιχρόνου. Συνέχισε, Βασίλη. Αυτό είναι που επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά το γεγονός ότι έχει συντεταγμένες ο Άρης στο παιχνίδι του απόψε, ενώ ο Ολυμπιακός ψάχνεται διαρκώς και μέχρι στιγμής δεν έχει βρει ένα σχήμα που να είναι δόκιμο και αποτελεσματικό. Καρπώνει τώρα ο Μπουρούσης για το 65-51. Πάντως τα πιο αποδοτικά σχήματα του Ολυμπιακού ήταν 2
με την παρουσία του Μπάρλου σε αυτά, διότι ενδυνάμωσε πολύ το παιχνίδι του Ολυμπιακού στα rebound και το έδωσε την ευκαιρία να έχει ένα κινητικό με κίνηση, ένα σχήμα με κίνηση, διότι ο Μπάρλος δεν είναι φουνταριστός. Μάσε, βγήκε ψηλά ο Μπουρούσης. Καλαϊτζής. Βγάζει χαμηλά, κακή πάσα όμως, το Μάσεϊ, ο οποίος πετάει. Τώρα τελειώνει, έχουμε επίθεση, είναι για Ολυμπιακό. Γιάρη είναι, κανονικά είναι Γιάρη. Το βελάκι είναι για τον Άρη, αλλά ο Κουκουλικίδης δείχνει ότι είχε εκπνεύσει ο χρόνος επίθεσης που είχε δικαίωμα να εκδηλώσει ο Άρης. Ο Τανατζής πάντως είχε διχογνωμία. Από την πληροφορία ο Γιάννης Νάτου, ο Τανατζής έδειχνε ότι ήταν εντός χρόνου και έδινε την μπάλα στον Άρη. Άκερ, 8 λεπτά ακόμη, 8 λεπτά και κάτι, 8 και 7 για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο τρίτος αγώνας, συμμετελική σειρά ανάμεσα στον Άρη και τον Ολυμπιακό. Μπουρούσης, Άκερ. Άκερ, βήματα. Το δεικνύει ο Κουκουλεκίδης. Υπάρχουν επίσης άλλα δύο στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την προσπάθεια του Ολυμπιακού που μέχρι στιγμής δεν εμποδώνεται να αντιδράσει. Το ένα είναι ότι ο Γκέρσον έχει αφήσει οριστικά και αμετάκτητα παρένθεση και ερωτηματικό έξω από το σημερινό μάτς τον Ματσιγιάουσκας, τον οποίο έδωσε μόλις 10 λεπτά απόψε. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή ο Ολυμπιακός έχει αρκετό πρόβλημα, άλλη το πρόβλημα απέναντι στην πολύ ασφυκτική, την πολύ πιεστική άμυνα του Άρη. Αρκετές φορές ανεβαίνει για να κάνει το playmaker ο Άκερ και να ανοίξει το παιχνίδι στην προσπάθεια του να βρει την μπάλα. 8 δευτερόλεπτα. 8 δευτερόλεπτα. Ο Τζέρεμι Μάσε νομίζω ότι είναι ο πρωταγωνιστής σε αυτή τη φάση. Καθώς ναι, μεν έχασε την επίθεση ο ίδιος, αλλά πίεσε στην πρώτη πάσα, κυνήγησε την πρώτη πάσα και βεβαίως. Ο Πίνι Γκέρσον έχει μπει, σε λίγο θα μπει και μέσα στη ρακέτα. Είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, οι διαιτητές είναι στον ηρεμία. Νίκο. Η διχογνωμία και φυσικά διαμαρτυρίες. Ο Πίνι Γκέρσον θεωρεί ότι περάσανε 7 δευτερόλεπτα. Ήταν ο χρόνος τον οποίο διένυσε ο Ολυμπιακός, ο playmaker του Ολυμπιακού για να περάσει το κέντρο του κηπέδου. Όπως έδειξε όμως χαρακτηριστικά ο Στέλιος Κουκλεκίδης με τα χέρια του, ήταν 8 δεύτερα, απλά δεν πρόλαβε η γραμματεία να περάσει, δηλαδή από τα 17 δεύτερα στα 16. Στο χρονόμετρο που υπάρχει με 4 δευτερολέπτων. Ναι, αλλά δεν πρόλαβε η γραμματεία, είναι λάθος γραμματείας. 7 και 33 απομένουν. 65-51. Καλαϊτζής. Σεραπίνας. Του Καλαϊτζή και πάλι. Σεραπίνας βγαίνει για τον Ηλιάδη τώρα. Double team από τους παίκτες εκεί, το foul τελικά στον Σκουνιπέν. Όχι, στον Μπουρούση. Το πρώτο foul του Γιάννη Μπουρούση στο παιχνίδι. Με το γόνατο υπέδειξε ο Πουλεκίδης. Δεν υπάρχει foul εκεί. Άνταξε, Wilkerson. Τέτοια ώρα τα διαλόγια. Μάσε. Ο Άρης προσπάθησε εκεί να κάνει double team. Αποφασίζει τελικά όχι. Wilkerson για τον Ηλιάδη για 3. Είναι μέσα. 68-51 με τον Σάββα Ηλιάδη. Σφραγίδα είναι. Μεγάλο παιχνίδι και από τον Σάββα Ηλιάδη με 12 πόντους. Κοίτα, στο πέλμα μπορεί να έχει πρόβλημα, αλλά στον καρπό δεν βλέπω να έχει. Κλέβει ο Μάσε. Βγάζει για τον Σεραπίνας, ο οποίος θα κοπεί με φάουλ από τον Γιάννη Μπουρούση. Το δεύτερο φάουλ του Γιάννη Μπουρούση, ο Σιμώνας Σεραπίνας πάντως και αυτός προσφέρει επιθετικά. Να ο Ματσιγιάουσκας που λέγαμε. Κοίτα, ο Σεραπίνας είναι Λιθουανός, η εξίσωση είναι τρομερά αθλητικά προσόντα. Έχει καταπληκτική έκρηξη και επιτάχυνση στο παιχνίδι του και τώρα που έχει και πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και του δίνεται και χρόνο συμμετοχής και αξιοποιεί την απουσία και χρονικά και από πλευράς προσφοράς της απουσίας του Σκέλς. Σεραπίνας απέτυχε πάντως τη βολή. Είναι την ευκαιρία να είναι σημαντικό κομμάτι του πάζλ. Μέσα η δεύτερη, 69-51. Η διαφορά είναι και πάλι στους 18, δηλαδή. Και καταχειροκροτείται
Σιμώνα Σεραπίνα. Ο Τέρελ Κάστλ. Είδατε εδώ, πιέζουν οι παίκτες του Άρη. Σε φεύγει ο Πεν όμως, Ζίζιτς. Φάουλ από τον Βίλκινσον. Ο οποίος προσπάθησε να στηθεί για να εκμεύσει το επιθετικό φάουλ. Το επιθετικό του Ζίζιτς. Είναι το τρίτο φάουλ του Μάικ Βίλκινσον, δεύτερο ομαδικό. Απομένουν 6 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα. Ζίζιτς στις βολές. Προσπάθησε να στηθεί εκεί και να κόψει το διάδρομο. Ζίζιτς που έχει φτάσει στους 8 πόντους στο παιχνίδι. Και είναι εύστοχος βολές, έχει 4 στις 4. Ας το έξω όμως τώρα. Το 69-51 παρέμεινε. Έχω την αίσθηση πάντως ότι η ψυχολογία του Ολυμπιακού δεν είναι καλή από την άποψη πια ότι κατάφερε να φέρει το παιχνίδι μέχρι και τις 8-9 πόντους και μετά κάποια λάθη στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου ανέβασαν και πάλι τη διαφορά στους 14. Είναι εκείνο που σχολιάζαμε και προηγουμένως ότι ο Άρης ξεπέρασε εύκολα και ανώδυνα εν τέλει, ανέμακτα, το καλό κομμάτι του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Για τρεις. Για λίγο έμπνευμα μαρκάριστος ο Ματσιγιάουσκας. 69-55. Τώρα ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πιέσει σε όλο το γήπεδο. Ένα ζον πρες. Για να δούμε. Βίλκινσον. Ναι, ναι. Μιλιάδης. 8 δευτερόλεπτα. Στις γωνίες τελικά ο Μάσεϊ. Το χουκ. Αυτή την κίνηση την ξέρει πολύ καλά. Δηλαδή το δυνατό πάτημα, το βηματάκι και... Όταν ο Μάσης σηκώνεται εκεί στο high post είναι γεια σας. Post. Είναι πολύ δύσκολο να κοπεί διότι το άρμα του είναι... Στο ψηλό Ολυμπιακός δεν έχει απάντηση. Τώρα είναι Μάσης που έφτασε τους 20 πόντους. Ματσικιάουσκας. Θα βγάλει και τον Πεν, αυτός τον Παπαμακάριο για τρεις. Κάστλ μαζεύει. 71-55 στους 16, 5 και 48 ακόμη. Μασέι για τον Ηλιάδη. Πολύτιμο σήμερα ο Σάββας Ηλιάδης. Και ήταν ερωτηματικό η απόδοσή του. Κακή όμως η πάσα του Τέρελ Κάστλ. Ασυνεννοησία μεταξύ του Βίλκινσον και του Καλαϊτζού. Ο Βίλκινσον έτρεξε για βοήθεια. Έτρεξε ψηλά. Χάθηκε επίθεση για τον Άρη. Παπαμακάριος. Βασιλόπουλος προσπάθησε να κλέψει, δεν τα κατάφερε να συγκρατήσει πάλι ο Ηλιάδης. Πεν, 10 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Βασιλόπουλος για 3. Αστοχή, το rebound από τον Βίλκινσον. Δούλεψαν πάρα πολύ καλά, Δημήτρη, τα block out. Τα 8 rebound. Του άρεσε αυτή τη φάση και δεν υπήρξε δυνατότητα διεκδίκησης καμία τον Ολυμπιακό. Κάστλ. Κάστλ μετά από την assist του Μάικ Βίλκινσον. Κάνε το πάει το βράδυ για σουβλάκια, θα το κεράσει. Του δίνει την ευκαιρία να πετύχει το πρώτο καλάθι μετά από 6 άστοχα σου. Χαρίς, ετοιμάζεται Ματσιγιάουσκας για 3. Και πάλι εύστοχος. Ο άρβιτας Ματσιγιάουσκας που φτάνει τους 9 με 3 τρίποντα. Το έχει, ε. Το έχει. Το έχει, αλλά δεν το βρίσκει εύκολα. 73-58. Διαφορά στους 15. Κάστλ είναι πεσμένος στο έδαφος και φάουλ από το Ζίζιτς. Τώρα λίγα να υπάρχει παρεξήγηση μεταξύ Παπαμακάρη και Μάσε. Είναι για την προηγούμενη φάση που βρέθηκε ο Κάστλ. Και τεχνική ποινή στον Τέρελ Κάστλ. Νίκο. Κάστλ εδώ μπροστά στον πάγκο του Ολυμπιακού κάτι είπε στον Στέλιο Κουκλικίδη. Ήταν αρκετά εκνευρισμένος και ο Θεσσαλονικιός διαιτητής τον χρέωσε με τεχνική ποινή. Λόγος στο Γιάννη Νάτου. Γιάννη. Ο Κάστλ εδώ και πάρα πολύ ώρα διαμαρτύρεται στους διαιτητές γιατί θεωρεί ότι δεν καταλογίζουν φάουλ στους αντιπάλους του. Ο Κάστλ είναι γνωστό ότι παίζει με τα σώματα των αντιπάλων, του εκάστοτε δηλαδή προσωπικό του αντίπαλου, με στόχο να πάρει τα φάουλ. Σήμερα όμως δεν τα έχει καταφέρει και έτσι τελικά κατέληξε στην τεχνική ποινή.
Πάντως δεν προσέφερε εδώ πολύ. Ναι, γιατί όντως έχει δίκιο ο Γιάννης. Ο Κάστελ δεν έχει πάει στη γραμμή απόψε. Δεν έχει εκτελέσει καμία ελεύθερη βολή, τη στιγμή κατά την οποία είναι μακράν πρώτος παίκτης του Άρη σε συχνότητα κερδισμένων φάουλ. Ματζηγιάζος και Σευστόχης εν τω μεταξύ στις δύο βολές. Η διαφορά μειώθηκε στους 13. Την μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Χαρίσης. 4,5 λεπτά ακόμη. Ματζηγιάζος. Βασιλόπουλος. Για τον Μπάρλο. 73-62. Πίεση ζητάει ο Γκέρσον. Είναι λογικό αυτό που κάνει Λιάδης. Ο Γκέρσον με τους τρεις κοντούς και δύο ημίψιλους. Και το φάουλ από το Χαρίση. Ο Άρης διατηρεί μια διαφορά ασφαλείας, διατηρεί τον έλεγχο, δεν έχει πανικοβληθεί σε κανένα σημείο του αγώνα και δεν αισθάνεται ότι απειλείται. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο προνόμιο που του έδωσε το σημερινό μάτς. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Κάστος στην επαναφορά. Για τον Wilkinson παρενεύει ο Μπάρλος. Ποιος Μπάρλος έχει 5 rebound, ένα κλέψιμο και μία assist. Wilkinson για τον Massey. Κάστο. Στα βοήθεια βγαίνει ψηλά ο Wilkinson. Λάθος από τον Κάστλ, δίνει τη δυνατότητα στο Χαρίση να ρίξει και πάλι τη διαφορά στους 9 πόντους και αυτό οφείλεται πολύ στον εκνευρισμό του Τέρελ Κάστλ, καθώς από την τεχνική ποινή ο Ολυμπιακός κόμπησε όφελος 4 πόντων και συν το λάθος αυτό που το ξαναβλέπετε, η διαφορά μειώθηκε στους 9 πόντους. Time out που ζήτησε ο Ματσόν, σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέφουμε. Ο Ολυμπιακός με αυτό το σερί 9-0 δείχνει διάθεση να ξαναμπεί στο παιχνίδι. 73-64, 3-48 πριν από το τέλος. Ο λόγος στον Νίκο Καραγιώργη. Και αυτό το σερί, όπως είναι λογικό, έχει ανεβάσει το ηθικό αλλά και την αυτοπεποίθηση των παικτών του Ολυμπιακού. Κάτι το οποίο φάνηκε και στη διάρκεια του time out. Ο Γκέρσον Πάντος, ο οποίος ζήτησε από τους παίκτες του να συνεχίσουν την πιεστική άμυνα όπως είναι και σε αυτή τη φάση την επίθεση του Άρη, αλλά και να παίζουν συγκεντρωμένα και να εφαρμόσουν το σύστημα μέχρι τέλους την επίθεση. Wilkinson. Με δυσκολία ο Άρης, τελικά Ηλιάδης και Κάστλ. Παγίδες από τον Ολυμπιακό. Καλαϊτζής. Για τον Μάσεϊ. Ίσως έγινε φάουλο εκεί από τον Παπαμακάριο. Ο οποίος παρενεύει. Τελικά η μπάλα στο Μάσεϊ. Νέο λάθος. Τρέχει ο Ματζιγιάουσκας. Η μπάλα καταλήγει εκτός. Η μπάλα είναι στον Άρη. Που έχει ένα δεύτερο. Να εκδηλώσει επίθεση. Ματσόν φωνάζει καθώς ζητά 24. Στη στάση του Κουκουλεκίδη να καθίσουν. Ένα δευτερόλεπτο. Τώρα νομίζω ότι έχουμε μια... Ένα δευτερόλεπτο δείχνει ο Κουκουλεκίδης. Εντάξει, θα επιχειρήσει μια μακρινή πάσα προφανώς ο Καλαϊτζής. Πίσω ζήτησαν από τον πάγκο του Ολυμπιακού εδώ Φίνι Γκέρσον. Λόμπα μακριά. Μπάλα είναι στον Παπαμακάριο τελικά. Βασιλόπουλος για το Χαρίση. 3-20 ακόμη. Παιχνίδι αποκτά ένα δραματικό χαρακτήρα. Μετά από αυτό το σερί 9-0. Ματσιγιάουσκας. Αλευθερώνεται το σούτ για 3. Αστοχή αυτή τη φορά. Παλά είναι για τον Άρη. Coach. Βλέπουμε ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Όπως περιμέναμε. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μια ίστατη προσπάθεια. Μήπως αλλάξει το στάτους του παιχνίδι, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει. Βεβαίως τα δίνει όλα στην άμυνα πλέον. Με ζών πρέσβη, με συνεχή πίεση. Έχει όμως προηγουμένα φάουλ και θα πάρει φάουλ και παίρνει τώρα και από ένα φάουλ. Σε Ματζηγιάουσκας και Καλαϊτζή. Και έχουμε αψιμαχίες μεταξύ και Μπάρλου και Καλαϊτζή. Από ένα φάουλ λοιπόν στους δύο.
Και είδαμε και εδώ. Από πλάγια ο Άρης θα παίξει την μπάλα εδώ. Υπόδειξη από τον Κουκουλεκίδη στο Ματζιάουσκας που βεβαίως προσπαθούσε επομένως να σταματήσει το χρόνο. Λοιπόν. Νομίζω σε αυτή τη στιγμή η εμπειρία του Κουκουλεκίδη είναι καταλυτική. Ηρεμεί τα πνεύματα όσο μπορούμε. Βεβαίως εντάσεις αυτού του είδους υπάρχουν. Εντάξει, σε όλα τα παιχνίδια. Δεν έγινε τίποτα ιδιαίτερο. Μια κοκορομαχία δύο παιχτών. Hustle. Βλέπω τον Ολυμπιακό να παίζει πάρα πολύ δυνατά στην άμυνα. Αλλά ο Άρης φαίνεται να έχει την εμπειρία να κρατήσει αυτό το παιχνίδι. Ηλιάδης. Όπως φαίνεται. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ από τον Παπαμακάριο. Απόφαση που αποδέχεται. Είναι αυτό που λέγαμε Δημήτρη. Είναι αυτό που λέγαμε Δημήτρη. Ότι τα τέσσερα φάουλ είναι ανασταλτικός παράγοντας για την πίεση του Ολυμπιακού, οδηγεί τους παίκτες στη γραμμή, η διαφορά είναι αρκετά ικανή, βέβαια το 0-9 έχει αλλάξει την εικόνα του παιχνιδιού αρκετά και έχει δυναμώσει την άμυνα του Ολυμπιακού και την πίεση. Ένα-δύο καλάθια όμως μπορεί να συντονίσουν την άμυνα του Ολυμπιακού, η οποία όμως είναι πάρα πολύ δυνατή και ο Άρης παίζει πάρα πολύ στατικά και δεν δείχνει εύκολο να διασπάει την άμυνα. Πέρασε ο Σεραβίνος και ο Σαλδάρης στη θέση του Κάστλ. Playmaker τώρα ποιος θα παίξει, ο Ηλιάδης προφανώς. Με Ηλιάδη, Σεραπίνα, Σαλδάρη, Μάσε. Αστόχησε το μεταξύ ο Σάββας Ηλιάδης σε ένα κρίσιμο σημείο. Ηλιάδης που έχει 12 πόντους στο παιχνίδι. Πέντε κερδισμένα φάουλ. Άστοχος και στη δεύτερη. Απόλεσε αυτό το πόνους ο Άρης. Ματσιγιάουσκας χάνεται προς στιγμήν η μπάλα. Πέφτουν κορμιά εκεί. Μάσεϊ κλέβει. Νομίζω ότι ο Μάσεϊ αναμφισβήτητα διεκδικεί τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη. Μάσεϊ για τον Ηλιάδη. Πάλι παγίδα από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Σαλδάρης. 9 δευτερόλεπτα ακόμη. Σεραπίνας για 3. Μάσεϊ πηδάει. Ο Ματσιγιάουσκος όμως κρατάει την μπάλα. 2 λεπτά ακόμη και 10 δευτερόλεπτα. Προσπάθησε να κλέψει. Είναι γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει αφυπνιστεί, αλλά αυτό συνέβη πολύ αργά, πολύ καθυστερημένα. Παρ' όλα αυτά, η διαφορά των 9 πόντων του δίνει το δικαίωμα να κυνηγάει την μεγάλη ανατροπή. Χαρίσεις. Κακή πάσα δεν τη συγκράτησε ο Μπάρλος. Ηλιάδης που θα φτάσει μέχρι το καλάθι. Αυτά είναι ψωμωτήρια αυτές οι φάσεις. Μάλιστα, ο Ηλιάδης έχει κλειδώσει ή τουλάχιστον προσπαθεί να κλειδώσει κατ' επανάληψη το μάτς για τον Άρη. Με 14 πόντους ο Σάββας Ηλιάδης. Αν ήταν και πιο εύστοχος στις βολές, νομίζω ότι τώρα όπως θα έχει τελειώσει. Και μερικές κέρυες, Δημήτρη, αμυντικές αντιδράσεις του Άρη. Παπαμακάριος για τον Βασιλόπουλο. Για 2. Είναι άστοχος ο Τσαλβάρης. Και ετοιμάζεται τώρα να περάσει το παιχνίδι ο Ντόμεργατ. Γιάννη, κάτι ήθελε. Γιάννη. Ο Σιμώνας Σεραπίνας είναι ενδιαφέρον για τον Άρη. Έκανε μορφασμό και έπιασε τον δεξιό του ώμο, εκεί δηλαδή όπου έχει χτυπήσει από το πρώτο παιχνίδι της σειράς. Και αυτό απομένει να δούμε αν και ο Λιθουανός μέχρι στιγμής δεν βγαίνει από την πατάτα του Άρη, αν θα τον επηρεάσει για τη συνέχεια της σειράς. Ξεκολουθεί πάντως να πιάνει τον ώμο του. Εδώ είδατε το τελευταίο φάουλ του Χαρίση πάνω στον Σαλδάρη από την τενοτήτητα που τον ταλαιπωρούσε. Σαλδάρης αστόχησε στη βολή, 75-64, παρέμεινε η διαφορά των 11 πόντων. Είναι εύστοχος στη δεύτερη, 12 τώρα, 1,5 λεπτό ακόμη. 94 για την ακρίβεια δευτερόλεπτα. Άρης έχει χάσει 7 βολές στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν ένα από τα ζητούμενα του ματσκέ αυτό. Χαρίσεις πάντα. Αποφασίζει να κάνει τη διείσδυση και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 76-66 στους 10 διαφορά. Τσαλδάρης. 1-18 πριν από το τέλος. Σαφές πλεονέκτημα για τον Άρη. Βίλκινσον για τον Ηλιάδη. Συγκλονιστικές ανατροπές δηλαδή. Τσαλδάρης. Το φάουλ από το Χαρίση. Για να σταματήσει τον χρόνο. Από εδώ και πέρα βεβαίως, εάν είναι πιο προσεκτικοί οι παίκτες του Άρη στις βολές, νομίζω ότι θα σφραγίσουν. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο Ολυμπιακός, να κάνει έναν κλεφτοπόλεμο τώρα. Σαλδάρης που έφτασε τους 12 και αυτός τους διακριθέντες. Κατά πάσα πιθανότητα ο Άρης θα σφραγίσει το μάτς.
με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Και πλέον πηγαίνουμε για match ball την Τετάρτη. Ναι. Πρώτη ευκαιρία του Άρη να προκριθεί στους τελικούς μετά με Alex Scales πάντως στο roster. Και ευκαιρία, τελευταία ευκαιρία του Ολυμπιακού να μείνει ζωντανό, να μείνει όρθιος. Να ισοβαρίσει δηλαδή και να ξαναγυρίσει σειρά το Σαββατοκύριακο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Φάουλ από το Σαραπίνα στον Ματσιγιάουσκας. Στα 54 δευτερόλεπτα. Αλλαγή. Αλλαγές μάλλον από τον Ανδρέα Ματσόν, Τέρελ Κάσλ και Γιώργος Καλαϊτζής. Εδώ είδατε το τελευταίο φάουλ από τον Σιμώνα Σεραπίνας. Ο οποίος θα δώσει τη θέση του στον Γιώργο Καλαϊτζή. Χειροκροτείται και πάλι. Έσφιξε τα δόντια, είναι αλήθεια, ο Λουθιανός για να παίξει στο σημερινό παιχνίδι. Δεν έπαιξε καθόλου ούτε δευτερόλεπτο στο παιχνίδι του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Ματσιγιάουσκας εδώ μεταξύ. Είναι ο πρώτος, όχι, είναι ο δεύτερος σκόρερ πίσω από τον Πεν. Και είναι ο δεύτερος παίκτης του Ολυμπιακού με διψήφιο αριθμό πόντο. Εν αντιθέσει με τον Άρη, με τους παίκτες του Άρη που έχουν τέσσερις. Ήταν προφανές από την αρχή ότι ο Άρης είχε πολύ περισσότερες εναλλακτικές λύσεις. Το αμυντικό ένστικτο που είναι δεδομένο των γηπεδούχων δηλαδή. Η ευκαιρία στους ευνηδιασμούς, προσπαθώντας να ανακεφαλαιώσουμε μερικά πολύ βασικά στοιχεία που έγιναν οι πυλώνες της αναμενόμενης επικράτησης του. Διαφορά στους 10, 78-68, 54 δευτερόλεπτα απομένουν. Ζητάει και παίρνει την μπάλα ο Κάστλ, ποιος θα βγάλει με ασφάλεια στον Wilkinson. Το φάουλ από τον Πάρλο. 47-48 για την ακρίβεια δευτερόλεπτα. Ο Μαρκ Wilkinson θα έχει βολές, έχει 4 στις 4 σήμερα. 8 rebound, 3 assist, ένα κλέψιμο και αυτός. Σήμερα ήταν αυτός που περίμενε ο Ανδρέα Ματσό. Τελειώνει από στιγμή σε στιγμή λοιπόν και το πέμπτο φετινό μάτς ανάμεσα στον Άρη και στον Ολυμπιακό. Και ο Άρης οδεύει προς την τέταρτη νίκη του σε αυτά τα 5 μάτς. Ξεκολουθούν να είναι άστοχοι παντού, έχει 16 στις 25 βολές ο Άρης συνολικά. Wilkinson. Είναι εύστοχο στη δεύτερη, η διαφορά στους 11. Το Wilkinson θα είναι στους 15 και τα 8 rebound και 3 assists και κανένα λάθος. Σημαντικό. Χαρίσεις. Για 3. Εύστοχος. 79-71. Ηλιάδη στο φάουλ στα 33 δευτερόλεπτα. Στο το τρίποντο του Χαρίστα λέει κανείς ότι έδωσε ένα ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να μαζέψει τη διαφορά, γιατί κάποια στιγμή διευρεθήκε πίσω με 19 πόντους. Τώρα τι ρόλο μπορεί να παίξει αυτό στην ψυχολογία εν ώψη της τέταρτης αναμέτρησης είναι κάτι που μόνο όταν θα το δούμε θα μπορέσουμε να το εκτιμήσουμε. Άκια στη θέση του Ντόμερκατ. Τους παρεμπιπτόντως έμεινε άποδος, έτσι ο πρώτος σκόρερ του προηγούμενου αγώνα. Και που είναι σαφώς αναβαθμισμένος στα πλέον, όχι σε χρόνο συμμετοχής, σε ποιοτική προσφορά στην ομάδα του, αλλά σήμερα πέρασε και δεν ακούμπησε. Έπαιξε ο Άρης πιο δυνατά, φάνηκε ότι είναι η ομάδα η οποία στέκεται καλύτερα στο γήπεδο, ήταν καλύτερη και σαν εικόνα ο ομάδος, αλλά νομίζω ότι θα πω και κάτι μπασκετικά έτσι αυθόρμητο, ότι έδειξε ότι είναι η ομάδα που ήθελε παραπάνω την νίκη και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτά τα παιχνίδια. Τίποτα περισσότερο από το Αλεξάνδριο, να επαναλάβουμε 81-71 τελικό αποτέλεσμα. Η σειρά μεταφέρεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από όλους τους συντελεστές της σημερινής μετάδοσης, όλο το τεχνικό προσωπικό της ΕΡΤ, τον Βασίλη Σκουτή που ήταν σήμερα στο σχόλιο, τον coach, τον Λάκη Τσάβε, τους δύο συναδέλφους, τον Νίκο Καραγιώργη και τον Γιάννη Νάτου και εμένα. Ευχές για ένα ξεκούραστο βράδυ.